να σας καλωσορίσω και εγώ από τη μεριά μου στη σημερινή εκδήλωση και ακολουθώντας έτσι το άνοιγμα που έχω πίσω, θα ήθελα να βάλω κάτι που πλέον. Είναι αλήθεια ότι όλες τις τελευταίες μέρες πολλές επιμέρους όψεις της συμφωνίας του Μπεσπόρου έχουν μπει προς το υποστήριο, πολλές κριτικές έχουν διατυπωθεί κατά την άποψή μου κυρίως επιμέρους ζητήματα, έρχεται όμως μια κεντρική ξεκάθαρη πλέον τοποθέτηση οργανώσεων της ριζοσπαστικής αριστεράς που με έναν τρόπο με αρχή και μέση και τέλος να παίρνει μια πολιτική τοποθέτηση στο πώς σήμερα αναδιατάσσεται το πολιτικό σκηνικό και ποια θα πρέπει να είναι η σημερινή μας ξεκάθαρη τοποθέτηση πάνω σε αυτό. Και ακριβώς πάνω σε αυτό η ίδια εκδήλωση έχει να συμβάλλει. Πριν ξεκινήσω, θα ήθελα να κάνω μια κρίσιμη κατά την άποψή μας μεθοδολογική διάκριση, την οποία θεωρούμε πολύ σημαντική. Οφείλουμε να προσδιορίσουμε για ποιο πράγμα ακριβώς μιλάμε, πάνω σε τι θα συζητήσουμε και πού ακριβώς τοποθετούμαστε. Κάτι τέτοιο θα βοηθήσει στην αποφυγή γενικεύσεων, στο τσουβάλιασμα απόψεων εκατέρωθεν, αλλά και αυτό που είναι κατά την άποψή μας το σημαντικότερο, στη δημιουργία πραγματικών συγκρίσεων αυτή τη στιγμή που μοιάζουν να είναι πάρα πολύ μακριά. Και αυτό έχει σημασία ειδικά για εμάς που επιμένουμε να αναφερόμαστε στη ριζοσπαστική αριστερά, στην αυτονομία του πολιτικού και ιδεολογικού της λόγου και στην ανάγκη να λειτουργήσει ο καταλήτης στην αλλαγή των πολιτικών σχετισμών, που ιδίως μετά την μνημονιακή στροφή του ΣΥΡΙΖΑ μοιάζουν και είναι καταθλιπτικοί. Η προϋπόθεση αυτή είναι κατά την άποψή μας στο κέντρο της κουβέντας να μπει αυτή καθεαυτή η συμφωνία των Πρεσπόρων. Και όχι αυτό που επικράτησε γενικά να αναφέρεται ως μακεδονικό ζήτημα, με αυτή την ιεράρχηση. Και σε δεύτερο χρόνο να εξετάσουμε πώς αυτή η συμφωνία και υπό ποιους όρους εξυπηρετεί τη ρύθμιση ζητημάτων που άπλωται του μακεδονικού ζητήματος. Αλλιώς, συντρόφισσες και σύντροφοι, αν ξεκινήσουμε αντίστροφα, κινδυνεύουμε κατά την άποψή μου να χάσουμε το κέντρο. Και αυτό έχει σημασία. Και αυτό έχει σημασία. Πρέπει να απαντήσουμε σε ένα ερώτημα που δεν έχουμε ήδη καθορίσει, αλλά μας τίθεται σήμερα υπό συγκεκριμένους όρους. Με τον πιεστικό τρόπο που συνήθως τα πιο κεντρικά πολιτικά ζητήματα μπαίνουν στο προσκήνιο. Τοποθετούμαστε επομένως απέναντι σε ένα συγκεκριμένο κείμενο συμφωνίας, μια συμφωνίας διακρατικής, δεσμευτικής, που λαμβάνει χώρα σε ένα ορισμένο χρονικό και πολιτικό πλαίσιο. Που υπογράφηκε μεταξύ δύο συγκεκριμένων κυβερνήσεων, αστικών κυβερνήσεων και των γενικών επιτετραμένων του ΟΗΕ Μάθιου Νίμιτς. Αντικείμενο της συμφωνίας αυτής δεν είναι γενικά η επίλυση των διαφορών μεταξύ των δύο χωρών. Αντικείμενο της συμφωνίας αποτελεί η άρση του ελληνικού βέτο στην προσχώρηση της Βόρειας Μακεδονίας πλέον στην Ευρωατλαντική Συμμαχία. Γι' αυτό και ο Συνταγματικός Νόμος, στο δεύτερο άρθρο του κιόλας, ξεκαθαρίζει ότι οι συνταγματικές αλλαγές θα τεθούν σε ισχύ όταν τεθεί σε ισχύ και η ίδια η τελική συμφωνία για την επίλυση των διαφορών. Όταν τερματιστεί η ισχύ της ενδιάμεσης συμφωνίας που είναι σε ισχύ αυτή τη στιγμή, καθιερωθεί η στρατηγική σχέση μεταξύ των δύο μερών και κυρίως κυρωθεί το πρωτόκολλο εισδοχής της Βόρειας Μακεδονίας στο ΝΑΤΟ. Πρόκειται επομένως για μια λύση πακέτο, μια λύση που δεν είναι απλώς υπό την επιτήρηση του ΝΑΤΟ, μια συμφωνία που είναι για το ΝΑΤΟ. Δεν μπορεί κατά την άποψή μας κανείς να μην τοποθετείται πάνω σε αυτό το κυρίαρχο ζήτημα. Σε αυτό το κάθρο μπαίνουν και οι ρυθμίσεις που αφορούν το ονοματολογικό ζήτημα, το ζήτημα της γλώσσας και αυτό της ιθαγένειας. Το γεγονός ότι η κουβέντα, όπως διεξάγεται σήμερα, σε κεντρικό πολιτικό επίπεδο δεν ασχολείται καν με αυτό το βασικό επίδικο της συμφωνίας, ότι αποσιωπάται ως δεδομένου, αυτό δεν είναι καθόλου τυχαίο. Το σύνολο του πολιτικού φάσματος από την αντισυστηματική εντός εισαγωγικών ακροδεξιά Χρυσή Αυγή στο ΣΥΡΙΖΑ, με την ειδική εξαίρεση του ΚΚΕ, αλλά θα μιλήσουμε αργότερα γι' αυτό, τοποθετείται στην αυτονόητη συστράτευση της χώρας μας με τις επιλογές του ΝΑΤΟ. Θεωρεί συγκροτητικό κομμάτι της ελληνικής εξωτερικής πολιτικής την πρόσθεση σε συμφέροντα των Αμερικανών. Το περιβόητο ανήκομενο στη Δύση. Η συζήτηση επομένως διεξάγεται πέραν αυτού του ερωτήματος και ακριβώς γι' αυτό το λόγο, κατά την άποψή μας, διεξάγεται στρεβλά, παραμορφωμένα. Παράγοντας ωστόσο, και αυτό είναι επίσης αλήθεια, πραγματικά ιδεολογικά αποτελέσματα. Και με αυτή την έννοια, ναι. Πρέπει να έχουμε σήμερα μια ερμηνεία γιατί διεξάγεται σε αυτή τη συγκυρία, υπό αυτή την πίεση, γιατί προχώρησε υπό αυτές τις κυβερνήσεις και όχι από τις προηγούμενες. Είναι σαφές, συντρόφισσες και σύντροφοι,
ότι τα Δυτικά Βαλκάνια αναβαθμίζονται γεωστρατηγικά υπό το βάρος της αναζωοπήρωσης της σύγκρουσης ΗΠΑ και Ρωσίας. Η αναζωοπήρωση ενός ιδιότυπου ψυχροπολεμικού κλίματος, ιδιαίτερα μετά την ήττα των Αμερικάνικων συμφερόντων στη Συρία, την αποτυχία ανατροπής της κυβέρνησης Άσαντ και τη διαφαινόμενη νίκη του άξονα Ρωσίας, Συρίας και Ιράν, η αναδίπλωση των ΗΠΑ, η απόσυρση στρατευμάτων όπως ανακοινώθηκε και η δημιουργία μιας ασφαλούς ζώνης στα μετόπιστα μπαίνει σε πρώτο πλάνο. Γι' αυτό και η άμεση προσχώρηση της Βόρειας Μακεδονίας είναι τέλειας γεωστρατηγικής σημασίας. Όχι μόνο για την περικύκλωση της Σερβίας, του τελευταίου προνομιακού συνομιλητή των Ρώσων, ο έλεγχος της ροής του φυσικού αερίου από τη Ρωσία στην Ευρώπη, αλλά και για τη δημιουργία, όπως φαίνεται, τεράστιας κλίμακας, και αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό, στρατιωτικών βάσεων στην περιοχή που θα μετατρέψουν ξανά τα Βαλκάνια σε επιτήριο θανάτου. Και μια χώρα χαμηλών αντιστάσεων, με χαμηλή ένταση σε αντιπεριαλιστικό κίνημα, μπορεί με κάθε τρόπο να συμβάλλει σε αυτό. Και είναι εξαιρετικό timing για ένα ακόμα λόγο. Και στις δύο χώρες κυριαρχούν σήμερα κυβερνήσεις που εκφράζουν τα πιο επιθετικά συμφέροντα των αστικών του τάξεων. Είναι ανοιχτά δυτικόφιλες και δεν έχουν εντός εισαγωγικών ιδεολογικά βαρύτητα σε σχέση με την ιδεολογική νομιμοποίηση της συμφωνίας. Από τη μία, η κυβέρνηση ΖΑΕΦ, ανοιχτά δυτικόφιλη, αναδύθηκε στη σύγκρουση με τους ακραίους εθνικιστές του ΒΜΡΟ, της κυβέρνησης Γκουρεύσκη, που εκφράζει τον πιο ακραίο σήμερα υποστηρικτή της με κάθε τρόπο προσχώρησης της Βόρειας Μακεδονίας στις δυτικές υπεριαλιστικές ολοκληρώσεις. Από την άλλη, ο ΣΥΡΙΖΑ, μετά την μνημονική του συνθηκολόγηση, έχει αμετάκλητα προσκοληθεί στον άξονα ΗΠΑ Ισραήλ, εγκαταλείποντας κάθε προηγούμενη παράδοση ίσων αποστάσεων μεταξύ ΗΠΑ και Ρωσίας, εγκαταλείποντας κάθε παράδοση της παραδοσιακής σχέσης ελληνικής εξωτικής πολιτικής με αραβικές χώρες και την Παλαιστίνη, με πλήρη ταύτιση με το κράτος τρομοκράτη του Ισραήλ. Για την ακρίβεια, έχουμε πλήρη εξυπηρέτηση των συμφερόντων της ελληνικής αστικής τάξης μέσω αυτών της πιο επιθετικής εκδοχής του σύγχρονου υπεριαλισμού, της πολεμικής μηχανής των ΗΠΑ. Δεν είναι τυχαίο που και ο Γαμμένος, θυμόμαστε όλοι την περιβόητη συνέντευξή του μετά την αποχώρηση από την κυβέρνηση, υπερασπίστηκε ακριβώς αυτή την ολοκληρωτική στροφή που έκανε προς τη ΣΥΠΑ. Δεν χρειάζεται ιδιαίτερη βιβλιανία για το σημαίνει η πολιτική των ξένων υπεριαλιστών στα Βαλκάνια, τον τελευταίο αιώνα. Από τα Δεκεμβριανά στην Αμερικανοκίνητη Χούντα, την Κύπρο, τη διάλυση της Ιουγκοσλαβίας έως την πρόσφατη προσχώρηση στο Δουνουτού, η στρατηγική εγχώρηση στους χώρους τους υπεριαλιστές υπήρξε καταστροφική για την εργατική τάξη και τους συμμάχους της. Ακούγεται τετριμένο, αλλά έχει σημασία κάθε φορά το επισημαίνουμε. Δεν μπορεί να υπάρχει ούτε σήμερα ούτε ποτέ αντιυπεριαλισμός à la carte. Δεν μπορεί να υπάρχει σιωπηρή συνένεση στους σχεδιασμούς των υπεριαλιστών της περιοχής. Είναι σχεδιασμοί που δεν μπορούν να διασφαλίσουν την ειρήνη και τη σταθερότητα, δεν μπορούν να συμβάλλουν στη συμβιβίωση των λαών. Το πρόσφατο παράδειγμα της Βενεζουέλας ήρθε με τον πιο καθαρό τρόπο να επιβεβαιώσει πως χειρίζεται ότι ο υπεριαλισμός κυβερνήσεις που εκφράζουν έναν άλλο σχετισμό δύναμης. Δεν εμπιστευόμαστε συντρόφους και σύντροφοι, δεν εμπιστευόμαστε στην πολεμική μηχανή του ΝΑΤΟ την ειρήνη και τη συνεργασία ανάμεσα στους δύο λαούς, στους εργαζόμενους και στην νεολαία. Με αυτή την έννοια, κάθε συνθήκη η συμφωνία που προωθεί τα συμφέροντα αυτά έχει αναγκαστικά για εμάς αρνητικό πρόσημο. Όποιο και είναι το περιεχόμενο, λειτουργεί αναγκαστικά ενάντια στα συμφέροντα των υποτελών τάξεων και με αυτή την έννοια κάθε εκδοχή αριστεράς, πόσο δε μάλλον της ριζοσπαστικής και κομμουνιστικής αριστεράς, με όλο αυτό το πλούτο αγώνων και διεκδικήσεων, με όλο αυτό το φορτίο αντιπεριαλιστικής ιστορικότητας που τη συγκροτεί, οφείλει να την απορρίψει. Με αυτή την έννοια δεν μπορεί παρά να λέει όχι στη συμφωνία των Πρεσπών. Δεν είναι μια συμφωνία για τη συμφωνία των λαών, αλλά μια συμφωνία που βάζει στη διαχείριση της περιοχής μια μηχανή πολέμου. Το κρίσιμο όμως ερώτημα, συντρόφισσες και σύντροφοι, είναι αν αυτό το όχι αρκεί. Κατά πόσο μας δεν αρκεί. Και όχι απλά δεν αρκεί. Η συμφωνία των Πρεσπών και τα ιδεολογικά αποτελέσματα που έχει εγγράψει στην ελληνική κοινωνία, τα πολιτικά και ιδεολογικά μπλοκ όπως αυτά έχουν διαμορφωθεί, βάζουν ένα καθήκον ακόμα σημαντικότερο. Όσο σημαντικό είναι σήμερα να δοθεί πολιτική μάχη απέναντι στον υπεριαλισμό, άλλο όσο χρειάζεται με τον πιο καθαρό τρόπο να οξυνθεί η ιδεολογική πάλι απέναντι στον εθνικισμό. Και είναι αλήθεια, και αυτό πρέπει να το λέμε, ότι ο κυρίαρχος εκφραστής του όχι σήμερα στην ελληνική κοινωνία αποτελείται από ένα βαθιά αντιδραστικό και επικίνδυνο εθνικισμό, την ακροδεξιά μετακόμιση της Νούδου μαζί με τη φασιστική Χρυσή Αυγή. Τα εθνικιστικά συλλαλητήρια, η Μακεδονία μάχη, εικόνες με Ιντάν που είδαμε όλοι στο Σύνταγμα, με τις ευλογίες της Εκκλησίας,
συνθέτουν μια εικόνα από το μέλλον. Και με την εικόνα αυτή συντρόφισε και εσύ του Φεδεμπέζη. Πρέπει σήμερα όσο ποτέ η ριζοσπαστική αριστερά να κηρύξει τον ανέκδοτο στον αθλητισμό και την πατριδοκαπηλεία, χτυπώντας με την άποψή μας στο κέντρο το σύνολο της μεγάλης αθλητικής αφήγησης. Το ανιστόρυτο σύνθημα «Η Μακεδονία είναι μια και ελληνική» που συνέχει κατά βάθος αυτή την αφήγηση, η άρνηση της εθνικής ταυτότητας των γειτών, η θεωρία συνωμοσίας ενός εικονικού προκατασκευασμένου έθνους, η άρνηση ταυτότητας της γλώσσας του δεν μπορούν παρά να χτυπιούνται με τον πιο αποφασιστικό τρόπο. Πρέπει ξανά όσο ποτέ ο λόγος μας να είναι ένας λόγος οριακά διαφωτιστικός, ιστορικός, επιστημονικός. Όχι γιατί έχουμε καμιά αυταπάτη που θα εκπαιδεύσουν τους φασίστες, αλλά για να μπορεί να είναι ιδιαίτερα σήμερα, κατά την άποψή μας, πιο αποτελεσματικός. Πρέπει να μπαίνει λοιπόν σε πρώτο πλάνο η κριτική της μεγάλης αφήγησης, της ιστορικής συνέχειας του ελληνικού έθνους από την αρχαία πόλη κράτους μέχρι σήμερα, από τον Μέγα Αλέξανδρο του Γκρινιάδη. Αντίθετα, κατά τη διαδικασία των γενέσεων του 18ου και 19ου αιώνα, που στα Βαλκάνια συνέπεσαν την κατάρρευση της Οθωμανικής Αυτοκρατορίας, πρέπει να αναδεικνύουμε ότι αναδύθηκε στην ευρύτερη περιοχή της Μακεδονίας μια διακριτή σλαβομακεδονική εθνική ταυτότητα, με τη δική της γλώσσα, που δεν ενσωματώθηκε ούτε στον ελληνικό, ούτε στο σέρβικο, ούτε στον βουλγάρικο εθνικισμό. Με τη λήξη του Μακεδονικού Αγώνα, η ευρύτερη περιοχή της Μακεδονίας μοιράστηκε σε 4 κράτη, την Ελλάδα, τη Σερβία, τη Βουλγαρία και κατά ένα μικρό μέρος του Μακεδονίου, την Αλβανία. Με τις ανταλλαγές πληθυσμών παρέμεινε ένα μικρό μέρος στην Ελλαδική Μακεδονία, το οποίο όμως σε μεγάλο βαθμό καταπιέστηκε, τόσο προπολεμικά όσο και κυρίως μεταπολεμικά. Και αυτό γιατί σε μεγάλο βαθμό η πλειοψηφία των Σλαβομακεδόνων πολέμησε στο πλευρό του Ρουσουέ στο πλαίσιο της διεθνιστικής τοποθέτησης του κομμουνιστικού κινήματος, χτίζοντας, αν θέλετε, και το δεύτερο πολύ μεγάλο μύθο της ελληνικής δεξιάς. Ότι ο εμφύλιος πόλεμος δεν έγινε για την λαϊκή κυριαρχία, αλλά για την παράδοση της Μακεδονίας στον τίτλο και τους Βουλγάρους. Το ερώτημα αυτό ξαναήρθε στο προσκήνιο μετά τη διάλυση μιας Ιουγκοσλαβίας με αιχμή του δόρατος όχι μόνο της ΗΠΑ, αλλά και την ίδια τη Γερμανία. Μετά τις ανακατατάξεις αυτές, το ζήτημα της ονομασίας της χώρας έγινε αντικείμενο εκμετάλλευσης με το πρώτο κύμα εθνικισμού να οργανώνει κεντρικά από τη δεξιά του Σαμαρά. Και έκτοτε αποτελεί αιχμή του δόρατος της ελληνικής ακροδεξιάς αφήγησης. Από την άλλη μεριά, η συναντιστοιχεία με την διαδικασία εθνικής συγκρότησης της Βόρειας Μακεδονίας πλέον, επίσης οδήγησε στην ανάπτυξη εθνικιστικών αντανακλαστικών από την ίδια με αποτέλεσμα τη στροφή στην αρχαιολατρεία, κυρίως επί κυβερνήσεων Βεμερών. Η σημαία με τον ήλιο της Βεργίνας, τα αγάλματα του Μεγαλεξάνδρου, το αεροδρόμιο, ένα πρωτότυπο και ιδιαίτερο βαλκανικό, αν θέλετε, αρχαιολινικό κίτς χτίστηκε για να εξυπηρετήσει μια ακόμα μεγάλη αφήγηση. Εξίσου αίωνη κατά την άποψή μας με την εσωτερική. Με αυτή την έννοια, στο ζήτημα του ονόματος επικοινώθηκαν ανταγωνιστικές στρατηγικές των αστικών τάξεων των δύο χωρών. Για εμάς, αν και δεν είναι το κυρίαρχο, η θέση μας είναι ότι με την υπαρκτή φόρτιση και η ιστορικότητα του θέματος, η καλύτερη λύση είναι πολύ κοντά τελικά σε αυτήν που δόθηκε, δηλαδή στη σύνδετη ονομασία με γεωγραφικό προσδιορισμό. Μια τοποθέτηση που δεν ενδύνει σε κανέναν από τους δύο εθνικισμούς. Που σέβεται το δικαίωμα του γειτονικού λαού στον αυτοπροδιορισμό με βάση τον όρο Μακεδονία, ενώ αποφεύγοντα επιθετικού προσδιορισμού με εθνικά χαρακτηριστικά, μένει κοντά στην ίδια την ιστορική πραγματικότητα. Ενό γεωγραφικού χώρου, δηλαδή με πολυεθνικέ ταυτότητε και γλώσσε, χωρί ιστορικέ αποκλειστικότητε, ανοιχτό πεδίο φιλία και συνεργασία. Ένα άλλο ζήτημα εξίσου σημαντικό, το οποίο θεωρούμε συντρόφιση τη Σύνδοφη ότι πρέπει να αναδειχθεί, είναι το περιβόητο ζήτημα των αλυτρωτισμών. Κάθε εθνική αφήγηση, κατά την άποψή μας, και αυτό είναι πολύ σημαντικό, όσο μικρή ή μεγάλη και αν είναι, όποιο και αν είναι το ιστορικό της βάθος, υποκρίνεται αλυτρωτισμούς ούτως ή άλλως. Χαμένες πατρίδες λέμε ότι έχουμε κι εμείς, τη Μεγάλη Ελλάδα, το πάλι με χρόνια με καιρούς, μάλλον δικά μας θα είναι. Προφανώς και από την αντιπέρα όφη, τέτοιοι υπήρξαν και συνεχίζουν να υπάρχουν. Ακόμα και αν απαλληφθούν από το Σύνταγμά τους, όπως και φαίνεται με τη συμφωνία η οποία επετέχθη, αυτό δεν ακυρώνει το γεγονός ότι οι αστικές τάξεις των χωρών μπορούν να συνεχίσουν να χρησιμοποιούν τη μεγάλη αυτή αφήγηση. Το πραγματικό ερώτημα όμως σε σχέση με τους αλυτρωτισμούς σύντροφοι είναι το εξής. Ο οικονομικός επικρατισμός δεν είναι και αυτός ένας ιδιότυπος αλυτρωτισμός. Η διάλυση της Μικροσλαβίας και η οικονομική επέκταση της Γερμανίας στα Βαλκάνια δεν συγκροτεί μια μορφή αλυτρωτισμού, κατάλυση της κυριαρχίας μιας χώρας. Τα μνημόνια δεν έπαιξαν αυτό το ρόλο στην Ελλάδα. Περιορισμού της λαϊκής κυριαρχίας, με τη δέσμευση της δημόσιας περιουσίας και την αξιοποίηση της από το υπερταμείο.
Με αυτή την έννοια εκτιμούμε ότι υποκριτικά μπαίνει σήμερα το ζήτημα του αλληλεγγύου μπροστά. Και μπαίνει ακριβώς επειδή μέσα του συμπυκνώνει την κυρίαρχη στρατηγική του ελληνικού εθνικισμού, χωρίς να τον αναγκάζει ούτε να απεμπολίσει όψεις της δικής του μεγάλης αφήγησης, κυρίως δεν να αποκρύψει την ουσία του ερωτήματος στην οποία ο ίδιος στρατηγικά έχει απαντήσει. Να το πούμε ξεκάθαρα. Κίνδυνος αποσταθεροποίησης, αλλαγής συνόρων και πολέμου δεν υπάρχει ως πραγματική απειλή σήμερα από τη Βόρεια Μακεδονία. Τέτοιος κίνδυνος δεν ενισχύεται από την επίλυση των διαφορών μεταξύ των δύο γειτονικών κρατών. Τέτοιος κίνδυνος υπάρχει, τέτοιος κίνδυνος υφίσταται μόνο στο βαθμό που οι επικυρίαρχοι της περιοχής γίνονται υπεριαλιστές και τα συμφέροντά τους και όχι οι λαοί που ζουν σε αυτές. Γι' αυτό είναι το πραγματικό πρόβλημα με τη συμφωνία συντρόφισης και συντροφή. Ότι μετατρέπει την περιοχή σε ορμητήριο του ΝΑΤΟ σε εστία πολεμικών επιχειρήσεων. Και αυτό δεν το λέει κανείς. Κυρίως δεν η κυβέρνηση. Και με αυτή την έννοια εκτιμούμε ότι είναι λάθος και η τοποθέτηση και του ΚΚΕ και τμήματος της ηγεσίας της ΛΑΕ που στεκόμενο γύρω από την έννοια του ηλεκτροδισμού δίνει χώρο στην αναπαραγωγή μιας τοποθέτησης που δεν παίρνει κρίσιμε σήμερα αποστάσεις από την κυρίαρχη γραμμή που επιβάλλουν σήμερα τον μπλοκ του εθνικισμού. Το πατριωτικό μέτωπο σήμερα έχει πολιτική έκφραση και είναι λάθος και επικίνδυνο το ψάρωμα στα θολά νερά. Μεγάλα εθνικά ακροτήρια πλέον κατά την άποψή μας δεν υπάρχουν. Με αυτή την έννοια και οι αυταπάτες μιας μερίδας της λεγόμενης πατριωτικής αριστεράς που εκτιμάμε ότι εμφανίστηκαν το τελευταίο διάστημα και σε όψη της ηγεσίας του αριστερού ρεύματος είναι πολιτικές κατά την άποψή μας αρκετά επικίνδυνες. Απέναντι σε αυτό, σύντροφοι, και θα προσπαθήσω να πλησιάσω προς το τέλος, συγκροτείται σήμερα για τον μπλοκ του ΝΕΕ. Τόσο η κυβέρνηση που έφερε τη συμφωνία, όσο και οι πολιτικές δυνάμεις του ακραίου κέντρου και του επιθετικού φιλελευθερισμού, όπως το ποτάμι, η Δημάρ και βέβαια και το ρεύμα του κοσμοπολιτισμού, ακριβώς επικυρώνουν και εντυπώνουν την ενίσχυση του πλουραλισμού σήμερα στην περιοχή. Η πραγματική μένουμε Ευρώπη σήμερα, σύντροφοι, είναι με τον Τσίπρα. Ο Μαρατζίδης δηλώνει: οι ανοιχτά δυτικόφιλοι στη χώρα μας θεωρούμε τη συμφωνία σπουδαία. Ενώ το κόμμα του Σταύρου Θεοδωράκη τελικά είναι αυτό που επικυρώνει τη συμφωνία. Κάτι τέτοιο βέβαια δεν θα έπρεπε να μας εκπλήσει. Θυμόμαστε όλοι το 1999 με τους βομβαρδισμούς στην Ιουγκοσλαβία, την τοποθέτηση του περιοδικού Κλικ, που δημοσίευε φαρδιά πλατιά τη σημαία των ΗΠΑ πάνω από τα κοκαίδια που είχαν αφήσει βομβαρδισμοί στο Βελιγράδι. Και τότε ο εχθρός δεν ήταν ο υπεριαλισμός, αλλά ο Μιλόσοβιτς και η πατριωτική κληρονομιά του αντιπεριαλιστικού κλίματος στην Ελλάδα. Το πολιτικό μπλοκ αυτό, συντρόφιλες και σύντροφοι, καμία σχέση δεν μπορεί να έχει σήμερα με την ειρήνη στα Βαλκάνια, την αλληλεγγύη των λαών, τον διεθνισμό, τη ρήξη με τον υπεριαλισμό. Ίσα-ίσα, παράγει ένα λόγο κοσμοπολίτικο αντιδραστικό σε σχέση με τις δυνατότητες χειραφέτησης της εργατικής τάξης, των εργαζομένων και της νεολαίας. Της βαθιάς υποταγής του στην οικονομία της αγοράς και τον ελευθεριασμό. Είναι το μπλοκ που μετά την μνημονιακή στροφή του ΣΥΡΙΖΑ είναι ο θετικός εκφραστής των πιο επιθετικών μερίδων του ελληνικού κεφαλαίου, του μένουμε Ευρώπη, του μένουμε στο ΝΑΤΟ. Και με αυτή την έννοια δεν μπορεί σήμερα κανείς να συντάσσεται στη ριζοσπαστική και κομμουνιστική αριστερά κατά που ψάχνει τον ΝΑΤΟ. Μια τέτοια τοποθέτηση είναι δεσμευμένη να αποδεχτεί ως όλο την οικονομία της αγοράς, τα μνημόνια, τον υπεριαλισμό, ως μια καλύτερη εκδοχή απέναντι στο σκοταδιστικό εθνικισμό. Είναι μια τοποθέτηση που την επόμενη μέρα σε φέρνει αναγκαστικά συντρόφισσες και σύντροφε σε άλλο στρατόπεδο και σίγουρα όχι αυτό της εργατικής ηγεμονίας ή του διεθνισμού. Γι' αυτό και είναι εξίσου προβληματική η τοποθέτηση των πρώην 53 του ΣΥΡΙΖΑ, ανασύνθεση ΑΚ ή του δικτύου, που άρρητα ή ρητά προκρίνει τη συμφωνία ως καλή και αποδεκτή. Να το πούμε αλλιώς. Και να το πούμε δυνατά. Διεθνισμός με τους πλάτες του ΝΑΤΟ, σύντροφοι, δεν γίνεται. Όπως δεν γίνεται ακόμα και αντιπεριαλισμός δίπλα στον Μιχαλολιάκο. Ή και σημαντικό μέρος, κατά την άποψή μας, είναι πρόβλημα που ακόμα και στην Ανταρσία στοχεύει μονόβατα στην ανάδειξη κυρίως εθνικιστικών όψεων, θεωρώντας ότι η συμφωνία αποτελεί κυρίως αποτέλεσμα του ελληνικού υπεριαλισμού. Το να το λέει αυτό κανείς, συντρόφισσες και σύντροφοι, σε μια χώρα που έχει χάσει το 25% του ΑΕΠ από την εφαρμογή καταστροφικής καθυπαγόρευσης λιτότητας μέσω των μνημονίων, σε μια χώρα που εκχωρεί ακόμα και τα αρχαιολογικά της μνημείας του Βαλκανού για να διαχειρίζονται γερμανικές τράπεζες, σε μια χώρα που ζητάει έγκριση από την Κομισιόν για να μην κόψει για 14η φορά τη σύνταξη, και ακόμα για να αυξήσει 45 ευρώ τον κατώτατο μισθό, κάτι τέτοιο είναι τουλάχιστον άκυρο. Και το πρόβλημα με αυτή την τοποθέτηση, συντρόφισσες και σύντροφοι,
είναι ότι κυρίως δεν βλέπει τα πραγματικά επίτηκα που αντίκονται την επόμενη μέρα, τις μάχες που πρέπει να δοθούν. Γιατί εδώ πρέπει να εστιάσουμε και εδώ κλείνω την αρχική μας τοποθέτηση. Εδώ βρίσκεται ακριβώς και το ζητούμενο. Την ίδια τη στιγμή, συντρόφισσες και σύντροφοι, που πρέπει να τοποθετηθείς πάνω σε ένα ερώτημα που δεν έχεις ο ίδιος επιλέξει, την ίδια στιγμή πρέπει να μπορείς να κρατάς το χώρο που θα ξεδιπλώσεις τη δική σου στρατηγική, στο βαθμό βέβαια που την έχεις. Με επίγνωση ότι η άποψη που διατυπώνουμε σήμερα μπορεί να μην ακουστεί δυνατά και δεν ακούγεται δυνατά, αυτό είναι μια πραγματικότητα, είναι ωστόσο μια άποψη που πρέπει να πάρει τις απορρέτες οριοθετήσεις γιατί θα σε ετοιμάσει για την αυριανή μέρα στις μάχες που θα δοθούν. Σήμερα, επομένως, η ριζοσπαστική αριστερά πρέπει όσο ποτέ να ανοίξει ένα διμέτωπο αγώνα μιας πολιτικής ρήξης με τον υπεριαλισμό και ιδεολογικού πολέμου στον εθνικισμό. Λέμε όχι στη Συμφωνία των Πρεσπών γιατί είναι ένα όχι που ταυτόχρονα είναι και διεθνιστικό και αναγκαστικά αντιπεριαλιστικό. Με επίγνωση ότι για να ακουστεί το όχι αυτό πιο δυνατά, οφείλουμε να συσσωρεύσουμε και τους απορρέτους πολιτικούς και οργανωτικούς όρους. Αυτούς τους όρους, σύντροφοι, σήμερα δεν τους διαθέτουμε ακόμα και με δικιά μας ευθύνη. Πρέπει ωστόσο να διατυπωθεί με ευκρίνεια, με καθαρότητα, με πολιτική και ιδεολογική ανεξαρτησία από όσους προβάλλουν σήμερα ως τους μόνους δυνατούς και μονοδρόμους του ΝΑΤΟ και της ΕΕ, του σύγχρονου επιθετικού καπιταλισμού ή το σκοταδισμό ενός αντιδραστικού και ξενοφοβικού φασισμού. Σε αυτή τη συζήτηση και σε αυτή την προσπάθεια, ως αριστερή ανασύνθεση, είμαστε αποφασισμένοι να συμβάλλουμε. Σας ευχαριστούμε πολύ. Να ευχαριστήσω πρωτίστως την Αράν για την πρόσκληση να συμμετέχω στη σημερινή συζήτηση, αν και για να είμαι ειλικρινής, αισθάνομαι λίγο σαν το σπίτι μου. Καλό είναι αυτό. Έτσι, μπορείς. Νομίζω ότι το θέμα το οποίο συζητάμε σήμερα πρέπει να το προσεγγίσουμε γενικά από την αισθητική αυτό, αλλά ειδικά τέτοια θέματα όπως η Συμφωνία των Πρεσπών πρέπει να το προσεγγίσουμε με τη μέγιστη δυνατή νυφαλιότητα. Γιατί μόνο η νυφαλιότητα μπορεί να μας δώσει την δυνατότητα να κάνουμε μια επιστημονική προσέγγιση του ζητήματος, άρα να είμαστε κοντά στην αλήθεια και μπορεί να μας δώσει επίσης τη δυνατότητα να μιλήσουμε και να συζητήσουμε, ακόμα και αν έχουμε διαφορετικές απόψεις, με ήρεμο τρόπο και άρα να μπορέσουμε να είμαστε πιστικοί ή και να πιστούμε ή να ακούσουμε πλευρές που πιθανά δεν τις έχουμε σκεφτεί. Σίγουρα πάντως πιστεύω ότι τόσο από την πλευρά της κυβέρνησης, όσο και από την πλευρά της αξιωματικής αντιπολίτευσης, αλλά και όλων των υπόλοιπων δυνάμεων του εθνικιστικού όχι, αξιοποιήθηκε η υπόθεση αυτή ως μια πολύ καλή ευκαιρία για τον αποπροσανατολισμό του λαού. Με ποια έννοια το λέω αυτό? Με την έννοια ότι η ΜΕΝ κυβέρνηση θριαμβολογεί ότι έλυσε ένα θέμα και ότι άρα όλα πάνε καλά και άνοιξε μια νέα σελίδα στη σχέση της χώρας μας με τις άλλες βαλκανικές χώρες και με τη συγκεκριμένη χώρα, με τη συγκεκριμένη γείτονα χώρα της Βόρειας Μακεδονίας. Οι δε εθνικιστικές φωνές της αντιπολίτευσης σηκώνουν ψηλά τη σημαία αυτή ακριβώς για να κρύψουν την ουσιαστική του συμφωνία με την μνημονιακή αντικοινωνική πολιτική της κυβέρνησης. Άρα λοιπόν εμείς νομίζω πρέπει να σταθούμε με έναν νυφάλιο, ξαναλέω, τρόπο στο περιεχόμενο της συμφωνίας, βεβαίως έχοντας υπόψη ότι κάθε συμφωνία και κάθε νομικό κείμενο και κάθε διεθνή σύμβαση μπορεί στην πράξη, στην εφαρμογή, στην πράξη να διαφέρει, αλλά πάντως δεν μπορούμε παρά να ξεκινήσουμε από αυτό που υπάρχει διατυπωμένο μέσα στο κείμενο μιας διεθνούς συμφωνίας. Με αυτή την έννοια, δεν μπορεί να παραγνωρίσει κανείς ότι στο κείμενο υπάρχουν πλευρές οι οποίες έχουν ή μπορεί να έχουν στην πράξη θετικό χαρακτήρα. Και μόνο το γεγονός ότι το ζήτημα του ονόματος της γειτονικής χώρας λύνεται με τη συμφωνία αυτή και λύνεται έργα όμνες εναντί όλων, τόσο στο εσωτερικό της χώρας όσο και στη διεθνή κοινότητα, είναι νομίζω από μόνο του σημαντικό και θετικό αδιαφυσβήτητα. Υπάρχουν επίσης μέσα στη συμφωνία μια σειρά διατάξεις οι οποίες μπορεί να επαναλαμβάνουν ίσως σε μερικά σημεία κάποια ζητήματα τα οποία είναι λίγο πολύ αυτονόητα για το διεθνές δίκαιο, όμως
στη σημερινή συγκυρία και ειδικά με το παρελθόν αυτό της 20ετούς και πλέον διαμάχης ανάμεσα στις δύο χώρες για το θέμα του ονόματος ιδίως, το να επαναλαμβάνονται μερικές αρχές, για παράδειγμα, του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών, όπως ας πούμε το αμετάθλιπτο των συνόρων, έχει τη σημασία του και πρέπει να αξιολογηθεί θετικά. Για παράδειγμα, διαβάζω στο άρθρο 3 της Συμφωνίας, παράγραφος 1, τα μέλη δια της παρούσης επιβεβαιώνουν το υφιστάμενο κοινό του σύνορο ως ισχυρό και απαραβίαστο διεθνές σύνορο. Κανένα από τα μέλη δεν θα εκφράσει ή υποστηρίξει ή οριστήποτε διεκδικήσεις για ή οδήποτε τμήμα της επικράτειας του άλλου μέρους κτλ. Κτλ. Και στην παράγραφο 2 του ίδιου άρθρου 3 αναφέρεται ότι έκαστο μέρος δεσμεύεται να σέβεται την κυριαρχία, την εδαφική ακεραιότητα και την πολιτική ανεξαρτησία του άλλου μέρους. Κανένα από τα μέλη δεν θα υποστηρίξει ή οριστήποτε δράσεις ή ουδήποτε τρίτου μέρους, προσέξτε, ή ουδήποτε τρίτου μέρους που βάλουν κατά της κυριαρχίας, της εδαφικής ακεραιότητας ή της πολιτικής ανεξαρτησίας του άλλου μέρους. Στο δε άρθρο 4, παράγραφος 2, αναφέρεται ότι έκαστο μέρος δεσμεύεται να μην προβαίνει σε ή να μην επιτρέπει οιεσδήποτε αλυτρωτικές δηλώσεις και δεν θα υιοθετεί οιεσδήποτε παρόμοιες δηλώσεις από εκείνους που φέρονται να δρουν για λογαριασμό ή για συμφέρον του μέρους. Στο ίδιο πνεύμα το άρθρο 6, παράγραφος 1, ορίζει ότι με στόχο την ενίσχυση των φιλικών διμερών σχέσεων, κάθε μέρος θα λάβει αμέσως αποτελεσματικά μέτρα προκειμένου να απαγορεύσει εχθρικές δραστηριότητες, ενέργειες ή προπαγάνδα από κρατικές υπηρεσίες ή υπηρεσίες αμέσως ή εμέσως ελεγχόμενες από το κράτος και για την πρόληψη δραστηριοτήτων που πιθανά να υποδαβλίζουν τον σοβινισμό, την εχθρότητα, τον αλυτρωτισμό και τον αναθεωρητισμό εναντίον του άλλου μέρους. Και ολοκληρώνουμε αυτό το κομμάτι στην παράγραφο 3 του άρθρου 6. Στο ίδιο πνεύμα, έκαστο μέρος θα αποτρέπει και θα αποθαρρύνει ενέργειες περιλαμβανομένων των προπαγανδιστικών από ιδιωτικούς φορείς που πιθανόν να υποδαβλίσουν τον σοβινισμό, την εχθρότητα και τα σχετικά. Και τέλος, στο άρθρο 7, παράγραφος 1, τα μέλη αναγνωρίζουν ότι εγκατέλειωθεν αντίληψή τους ως προς τους όρους Μακεδονία και Μακεδόνας, αναφέρεται σε διαφορετικό ιστορικό πλαίσιο και πολιτιστική κληρονομιά, και στην παράγραφο 4, το δεύτερο μέρος, δηλαδή η Βόρεια Μακεδονία, σημειώνει ότι η επίσημη γλώσσα του, η μακεδονική γλώσσα, ανήκει στη γλώσσα στην ομάδα, με συγχωρείτε, των νότιων συλλαβικών χωρών. Και αυτό πρέπει να το δούμε σε συνδυασμό με το άρθρο 1, παράγραφος 3, σημείο Γ, όπου αναφέρεται συγκεκριμένα ότι η επίσημη γλώσσα του δεύτερου μέρους θα είναι η μακεδονική γλώσσα, όπως ορίστηκε στην τρίτη συνδιάσκεψη των ΗΕ, που διεξήχθη στην Αθήνα το 1977 και περιγράφεται κτλ. Κτλ. Στην παρούσα συμφωνία. Άρα δηλαδή, από αυτή τη σκοπιά των συγκεκριμένων τουλάχιστον τετάξεων που έτσι σταχυολόγησα για να καταλάβουμε λιγάκι και με βάση την συγκεκριμένη διατύπωση, θα μπορούσε κανείς να πει ότι η συγκεκριμένη συμφωνία ως προς το ζήτημα των εκκρεμωτήτων του ονόματος και των άλλων συναφών εκκρεμωτήτων ανάμεσα στα δύο μέρη έχει αναμφισβήτητα ένα θετικό πρόσημο. Όμως, μια διεθνή συμφωνία πρέπει να λαμβάνεται υπόψη από το άρθρο 1 ως το τελευταίο άρθρο, και από την άποψη όχι μονάχα του κανονισμού της Βουλής του Συντάγματος, αλλά και από την άποψη της ουσίας, μια διεθνή συμφωνία δεν μπορεί να ξεχωρίσει σε ξεχωριστά άρθρα, και με αυτή την έννοια και στη Βουλή κατά την ψηφοφορία δεν μπορεί κανείς να ψηφίσει υπέρ του άρθρου Α και να μην ψηφίσει το άρθρο Β, να ψηφίσει λευκό σε ένα τρίτο άρθρο κτλ. Και εδώ ακριβώς γεννιέται το μείζον πρόβλημα, όχι μονάχα από νομοτεχνική ή διαδικαστική άποψη, αλλά και από την ουσία του θέματος. Διότι υπάρχει το επίμαχο άρθρο 2, το οποίο ανατρέπει στην πραγματικότητα οποιασδήποτε θετικές διατάξεις και αναφορές υπάρχουν στο κείμενο της συμφωνίας και τις οποίες αναφέρθηκα προτίτλα. Το άρθρο 2 είναι ακριβώς το άρθρο εκείνο, το οποίο κατά παραβίαση στην πραγματικότητα της ίδιας της εθνικής κυριαρχίας της Βόρειας Μακεδονίας και του λαού της,
βάζει στη μέγενη του ΝΑΤΟ και της Ευρωπαϊκής Ένωσης το γειτονικό λαό με τη δική μας φυσικά προτροπή. Εννοώ με την προτροπή της ελληνικής κυβέρνησης και του ελληνικού κοινοβουλίου που ψήφισε αυτή τη διεθνή συμφωνία. Διαβάζω για τον λόγο του αληθές, άρθρο 2, παράγραφος 4. Σημείο άρθρο. Το δεύτερο μέρος, δηλαδή η Βόρεια Μακεδονία, θα επιδιώξει ένταξη στο ΝΑΤΟ και στην Ευρωπαϊκή Ένωση υπό το όνομα και τις ορολογίες του άρθρου 1 της παρούσης συμφωνίας. Ποιος ο λόγος να επαναλαμβάνεται σε αυτή την παράγραφο 4 του άρθρου 2 ότι θα γίνει, θα επιδιώξει το δεύτερο μέρος την είσοδο στο ΝΑΤΟ και στην Ευρωπαϊκή Ένωση υπό το όνομα του που ορίζεται στο άρθρο 1. Το τι θα κάνει το γειτονικό κράτος και ο γειτονικός λαός με τον ΝΑΤΟ και την Ευρωπαϊκή Ένωση είναι δική του υπόθεση. Δεν μας αφορά εμάς. Εμείς βεβαίως μπορεί να είμαστε αντίθετοι σε αυτό και πολύ καλά κάνουμε, γιατί έχουμε πάρα πολύ πικρή εμπειρία και από τον ΝΑΤΟ και από την Ευρωπαϊκή Ένωση. Εμείς επίσης έχουμε υποχρέωση ξεκάθαρα να υψώσουμε τη φωνή μας και να πούμε την πικρή και αρνητική μας εμπειρία από τη μακρόχρονη παραμονή μας στο ΝΑΤΟ και στην Ευρωπαϊκή Ένωση, αλλά το τι θα αποφασίσει για το θέμα αυτό είναι ζήτημα του γειτονικού λαού. Και με ποιες διαδικασίες θα το αποφασίσει. Όχι να τον δεσμεύει αυτή εδώ η συμφωνία. Άλλωστε το έργα όμνες, το οποίο λέει το άρθρο 1, τι νόημα έχει. Θα μπορούσε να πει κανείς ότι καλύπτεται. Γιατί ξέρετε, κάποιοι χρησιμοποίησαν το επιχείρημα ότι εντάξει, τώρα μην τα παραλέτε. Εδώ πέρα υπάρχει απλώς αναφορά ότι η ένταξη στο ΝΑΤΟ και στην Ευρωπαϊκή Ένωση θα γίνει με το όνομα αυτό. Αυτό λύνει δήθεν αυτό το άρθρο. Δεν είναι έτσι. Διότι το με ποιο όνομα θα μπει, αν μπει, η χώρα, η Βόρεια Μακεδονία, η γειτονική μας χώρα, θα μπει στο ΝΑΤΟ και στην Ευρωπαϊκή Ένωση, λύνεται ήδη από το άρθρο 1 με το έργο όμως. Τι σημαίνει έργο όμως. Έργα λοιπόν έναντι και του ΝΑΤΟ, έναντι και της Ευρωπαϊκής Ένωσης, έναντι και του ΟΗΕ, έναντι των πάντων. Συνεπώς, από αυτή την άποψη, θα μπορούσε να πει κανείς ότι είναι περιττή αυτή η αναφορά. Καθόλου περιττή, διότι εδώ ακριβώς βρίσκεται η ουσία αυτής της συμφωνίας. Και διαβάζω παρακάτω στο σημείο Β. Με τη λήψη της γνωστοποίησης της κλήρωσης παρούσας συμφωνίας από το Κοινοβούλιο του δεύτερου μέρους, το πρώτο μέρος, δηλαδή η Ελλάδα, χωρίς καθυστέρηση πρώτον, θα γνωστοποιήσει στον πρόεδρο του Συμβουλίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης ότι υποστηρίζει την έναρξη των ενταξιακών διαπραγματεύσεων στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Και δύο, θα γνωστοποιήσει στον Γενικό Γραμματέα του ΝΑΤΟ ότι υποστηρίζει να απευθυνθεί από το ΝΑΤΟ προς το δεύτερο μέρος πρόσκληση ένταξης. Δηλαδή, δεσμεύει, σπρώχνει, οθεί, παροτρύνει το ελληνικό μέρος, η ελληνική πλευρά, η ελληνική κυβέρνηση, το ελληνικό κοινοβούλιο, τη γειτονική χώρα να μπει στο Λάκκο των Λεόντων. Στους δύο Λάκκους των Λεόντων, στο ΝΑΤΟ και στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Και μάλιστα, η παράγραφος 4 του άρθρου 2 κλείνει ως εξής. Η εν λόγω κυρωτική διαδικασία, δηλαδή η διαδικασία ένταξης της Βόρειας Μακεδονίας στο ΝΑΤΟ και στην Ευρωπαϊκή Ένωση, θα ολοκληρωθεί μαζί με την διαδικασία κύρωσης της παρούσας συμφωνίας. Επομένως, ξαναλέω, όχι μόνο από διαδικαστική άποψη, όχι μόνο από νομοτεχνική άποψη, αλλά και από την άποψη ότι ακριβώς αυτό το άρθρο 2 είναι η καρδιά, η ουσία, το κομβικό ζήτημα της όλης συμφωνίας, δεν θα μπορούσε κανείς παρά να σταθεί ενάντια στη συμφωνία και να την καταψηφίσει όποτε και όπου τέλος πάντων τίθεται τέτοιο ζήτημα. Η κυβέρνηση δεν δικαιούται σε κανένα λόγο, για κανένα λόγο να θριαμβολογεί ότι δήθεν άνοιξε μια νέα σελίδα κτλ. Διότι αντιθέτως, παρά τα όποια θετικά στοιχεία της συμφωνίας σε σχέση με το όνομα και τα σχετικά και τα συμφή, θα έπρεπε μια δημοκρατική προοδευτική κυβέρνηση να διαχωρίσει αυστηρά τα δύο ζητήματα. Να φέρει μια συμφωνία χωρίς το άρθρο 2, δηλαδή, που να λύσει ακριβώς το σύστημα του ονόματος, της γλώσσας κτλ. Στο πνεύμα της φιλίας, της αλληλεγγύης ανάμεσα στους δύο λαούς και ανάμεσα στα δύο κράτη, και το θέμα της ένταξης στο ΝΑΤΟ και στην Ευρωπαϊκή Ένωση να είναι ένα εντελώς διαφορετικό ζήτημα, όπου ο καθένας φυσικά να πάρει τη θέση που έχει απέναντι σε αυτό το ζήτημα. Αντιθέτως, με αυτόν τον τρόπο συμβάλλει η ελληνική κυβέρνηση στην περαιτέρω μελλοντική όξυνση, διότι όλοι μας γνωρίζουμε πάρα πολύ καλά ότι η ένταξη στο ΝΑΤΟ της Βόρειας Μακεδονίας, η ύπαρξη εκεί αμερικανικών νατοϊκών βάσεων και ό,τι άλλο
τέλος πάντων σχεδιασμός που υπάρχουν σε σχέση με αυτό, αναποφευκτά θα οξύνει την αντιπαράθεση με τη Ρωσία με όλους τους κινδύνους που μπορεί να ανοίγει αυτό για την γειτονιά μας σε ένα διεθνές περιβάλλον που είναι ήδη εκρηκτικό. Και βέβαια, να μην ξεχνάμε ότι οι υπεριαλιστικές δυνάμεις ανά πάσα στιγμή μπορούν και πάλι να στραφούν, ήδη το κάνουν, στην υπόθεση των εθνικισμών, να ξεχάσουν την δήθεν καλή συμφωνία που έλυσε ζητήματα κτλ. Κτλ. Και όπως το συνηθίζουν, παράλληλα με την μορφή αυτή της δήθεν συνεργασίας, από το άλλο χέρι και από την άλλη πλευρά, από την πίσω πόρτα, να υποθάλπουν, να χρηματοδοτούν, να αναμοχλεύουν εθνικιστικές διενέξεις, τις οποίες βεβαίως θα τις αξιοποιήσουν όταν και όποτε νομίζουν εκείνες με βάση τους σχεδιασμούς τους. Εξάλλου, οι εθνικιστικές δυνάμεις και στην Ελλάδα και στη Βόρεια Μακεδονία, με τις όποιες αποχρώσεις τους, είμαστε βέβαιοι και το ξέρουμε πολύ καλά όλοι μας ότι θα συνεχίσουν να δηλητηριάζουν και να αποπροσανατολίζουν τους λαούς. Γι' αυτό νομίζω ότι χρειάζεται πρώτον να συμβάλλουμε με όλες μας τις δυνάμεις και με όλες τις μορφές στην ανάπτυξη σχέσεων ανάμεσα στους λαούς, στην ανάπτυξη σχέσεων ανάμεσα στα κινήματα των δύο χωρών, στα φιλελληνικά κινήματα, στις συνδικαλιστικές οργανώσεις, στις επιστημονικές ενώσεις, στις πολιτικές οργανώσεις, στην κοινή αντινατοϊκή αντιευρωενωσιακή γραμμή που να πείθουμε και τον ελληνικό λαό αλλά και το λαό της Βόρειας Μακεδονίας με πιστικά επιχειρήματα ότι η ένταξη και η παραμονή στο ΝΑΤΟ και στην Ευρωπαϊκή Ένωση ούτε την εθνική κυριαρχία ωφέλησαν, τουλάχιστον από τη δική μας πικρή εμπειρία της χώρας, ούτε την ειρήνη ωφελούν, αντιθέτως, ούτε την οικονομική ανάπτυξη και την αναδιανομή του πλούτου σε όφελος των ασθενέστερων κοινωνικών στρωμάτων. Άρα λοιπόν, από εδώ και πέρα, ας επικεντρώσουμε την προσπάθειά μας στην ένταση του αγώνα για την απελευθέρωση, αποδέσμευση της χώρας μας από τον ΝΑΤΟ και την Ευρωπαϊκή Ένωση και για την ανάπτυξη σχέσεων φιλίας και αλληλεγγύης κοινών αγωνιστικών αντιπεριαλιστικών σχέσεων με το λαό της Βόρειας Μακεδονίας. Και πάνω απ' όλα, να συμβάλλουμε όλοι μας σε αυτό που έχουμε ανάγκη και αυτό που μας πονάει. Στην ενότητα των κινημάτων, στις συγκλήσεις και στις συνεργασίες. Ευχαριστώ πολύ. Από το 2015 έχουμε να είμαστε κοινή ελλείμιση. Άρα η παρουσία μας εδώ σύντροφη σηματοδοτεί κάτι εντογενάστε. Όπως επίσης αντανακλά και την πρόσφατη πολύ σημαντική, κατά τη γνώμη μας, κοινή πολιτική ανακοίνωση των 5 οργανώσεων που δημιούργησαν έναν συντονισμό διαλόγου και δράσης και κοινής δράσης κομμουνιστικών δυνάμεων σε μια κρίσιμη, την αλήθεια, καμπή της ιστορίας για τη χώρα μας, που συναποτελείται από την ΑΡΑΝ, το Σύγχρονο Κομμουνιστικό Σχέδιο, το Σύλλογο Γιάννη Κορδάφτο, τον Εργατικό Αγώνα και την Παρέμβαση. Και ελπίζουμε, επειδή όπως λέμε θα είναι ανοιχτός ο πολιτικός συμπερισμός, να δούνε κι άλλοι. Εντάξει. Επίσης, σύντροφοι, σε αυτό το τραπέζι κάθονται 4 οργανώσεις και κινήσεις εκτός από τις 3 που συμμετέχουν στο κομμουνιστικό αυτό συντονισμό και η ΔΕΑ, η οποία συνυπογράψαμε μαζί της εμείς, μαζί με την ΑΡΑΣ, μαζί με το Κόκκινο Δίκτυο, νομίζω επίσης. Το κοινό κάλεσμα για τη συγκέντρωση της Πέμπτης. Πανεξάρτητα, σύντροφοι, από τη μαζικότητα, τουλάχιστον επέλεξε να είναι στον δρόμο την ημέρα που συζητιότανε και λίγο πριν ψηφιστεί η συμφωνία, ενώ άλλες δυνάμεις επέλεξαν να μην είναι. Αυτό λοιπόν, σύντροφοι, καταρχήν εισαγωγικά,
Το δεύτερο είναι ότι θέλω να πω ότι η ομιλία του σύντροφου του Στέφανου μας καλύπτει εσχεδόν σε όλα όσα είπε, όπως και η ομιλία του σύντροφου του Δημήτρη στην κριτική, στη συμφωνία. Ορισμένα σημεία που έχουμε κάποιες διαφορές θα τις πω παρακάτω. Τώρα, η συμφωνία των Δεσπών σύντροφοι επιφέρει μία διπλή αναδιάταξη, αλληλοεπιδρούσα, μία σημαντική αναδιάταξη του σχετισμού δυνάμεων στα Βαλκάνια, πρώτον, και δεύτερον, μία πολύ σημαντική επίσης αναδιάταξη στην Ελλάδα, πολιτική. Στα Βαλκάνια, τα είπαν οι προηγούμενοι σύντροφοι, το κύριο είναι ότι εδώ έχουμε μία κίνηση ενδυνάμωσης της νατοϊκής, αμερικανικής και ευρωενωσιακής παρουσίας σε βάρος των κύριων ανταγωνιστών τους, της Ρωσίας και της Κίνας, αλλά και σε βάρος, σύντροφοι, των λαών των Βαλκανίων και του λαού της Ελλάδας και του λαού της Βόρειας Μακεδονίας και των άλλων χωρών και των Δυτικών Βαλκανίων και των Ανατολικών Βαλκανίων. Αυτή η κίνηση, όπως πολύ σωστά είπαν και οι προηγούμενοι σύντροφοι, δεν πρόκειται να σταματήσει την όξυση των αντιθέσεων στην περιοχή. Ήδη, αυτή η ίδια καθ' αυτή η συμφωνία έδωσε τη δυνατότητα στον αναπτυσσόμενο αλβανικό μαφιόζικο μεγαλοειδατισμό να αρπάξει ορισμένα κομμάτια μέσα στη Βόρεια Μακεδονία για να ενδυναμωθεί με τις πλάτες των Αμερικανών, τις ιδιαίτερες πλάτες των Αμερικανών στην περιοχή, προβάλλοντας μάλιστα ως μία αναθεωρητική δύναμη στα Βαλκάνια. Αυτό είναι σημαντική εξέλιξη, σύντροφοι. Συνδέεται με τις εξελίξεις στο προσωποπέδιο. Οδηγεί οπωσδήποτε τη Σερβία πιο κοντά, πιο βαθιά στην αγκαλιά της Ρωσίας. Και με αυτή την έννοια, σύντροφοι, η συμφωνία αυτή δεν κλείνει τους δρόμους, όπως επέρεται ο Τσίπρας, για τους ανταγωνισμούς, ακόμα και για πολέμους. Το αντίθετο, σύντροφοι, κάνουμε ένα βήμα πιο κοντά σε αυτούς. Αυτό είναι το κύριο. Αυτό είναι το κύριο. Είναι βήμα στην κατεύθυνση της όξυσης των ανταγωνισμών και πλησιάσματος ακόμα και σε ματηρές αλλαγές συνόρων. Αυτό είναι το ζήτημα. Άρα λοιπόν είναι το λιγότερο κουτοπονηριά από την πλευρά του Πρωθυπουργού στην ομιλία του να αφιερώνει μόνο μια μισή παράγραφη, μια μισή φρασούλα για να απαντήσει στο Κουτσούμπα στη σωστή πλευρά αυτής της κριτικής που έκανε το Κουμπουέ. Μια μισή αράδα. Στα πλαίσια αυτά, στα πλαίσια δηλαδή του δεσπόζοντα και κυρίαρχου και δεσπόζοντα νατοϊκού, ευρωνατοϊκού χαρακτήρα της συμφωνίας, μόνο κάτω από αυτά τα πλαίσια μπορεί κανένας να δει, σύντροφοι, τις ιδιαίτερες επιδιώξεις και ορισμένα ωφέλη και κέρδη που έχει ο ελληνικός καπιταλισμός. Διότι έχει. Έχει. Απλά να είμαστε προσγειωμένοι, να μην πιστεύουμε ότι ο Μπους, ο Στόλτεμπεκ, η Μέρκελ πίεσαν τον Ζάιφ να υπογράψει τη συμφωνία για τα συμφέροντα του Ευρώπη. Έτσι. Πρέπει να το θέσουμε τα πράγματα στη σωστή τους διάσταση. Τώρα, αυτή η πλευρά, συντροφή, αυτές οι δύο πλευρές, δηλαδή η κυρίαρχη δεσπόζουσα, η επιβολή μιας αμερικανονατοϊκής και ευρωατλαντικής συμφωνίας και ταυτόχρονα η ιδιαίτερη πλευρά των κερδών του ελληνικού καπιταλισμού στη διείστησή του στη γειτονική χώρα, καθορίζουν, σύντροφοι, κατά κύριο λόγο και τον αντιδραστικό της χαρακτήρα. Έχει θετικές πλευρές, σύντροφοι, στα χαρτιά η συμφωνία. Έχει, της είπε ο σύντροφος ο Δημήτρης, εκτός κατά την γνώμη από μία που θα αναφερθώ μετά από αυτή. Έχει, σύντροφοι, και έτσι. Και όποιος, σύντροφοι, δεν τις βλέπει, δεν μπορεί να κάνει την ορθή κριτική και να πείσει. Και άρα να αντιμετωπίσει και τον Τσίπρα. Γιατί, σύντροφοι, διότι ο Τσίπρας χρησιμοποίησε αυτές τις θετικές πλευρές
ως το ζαχαρωμένο νερό για να καταπιούν οι προοδευτικοί και αριστεροί πολίτες τοπικό χάπι του νατοϊκού και ανταστικού χαρακτήρα της συμφωνίας. Έτσι μπορεί κάποιος να καταλάβει, συντροφή, για το πώς πολλοί άνθρωποι, αριστεροί, πρώινοι κομμουνιστές ή και φιλοκομμουνιστές, υπέγραψαν ως καλλιτέχνες, ως διανοούμενοι κείμενα υπέρ της συμφωνίας. Αλλά και για ορισμένες πολιτικές δυνάμεις, όπως αυτές που ανέφερε ο σύλλογος ο Στέφανος, αποτέλεσε και άλοθη για να καταπιούν το ΝΑΤΟ εντός τους. Πούλησε ο Τσίπρας εθνική αυτοδιάθεση, ακόμα και λένε, και την ίδια στιγμή όμως, συνδόθηκε και εδώ ένα σημείο το οποίο θα ήθελα να συζητήσουμε, επέβαλε το έργο μας. Νομίζω, συντρόφοι, ότι η σωστή τοποθέτηση, κατά τη γνώμη μας, στο ζήτημα αυτό, συντρόφοι, είναι ότι χρειαζόταν πράγματι μία συμφωνία με σύνθετη ονομασία, περισσότερο προσφωνικό, κατά τη γνώμη μας, προσδιορισμό, αλλά αυτό είναι δευτερεύον θέμα, με δεσμευτική ισχύ για τις διμερείς και διεθνείς, όλες τις διεθνείς σχέσεις. Η επιλογή, συντρόφοι, να μετασχηματιστεί το έργο μας και σε μία εκβιαστική και καταπιεστική επιβολή πάνω στο σουλαμακεδονικό και αλβανικό λαό που συναποτελούν συντροφία ως δύο εθνότητες τη σημερινή Βόρεια Μακεδονία, κατά την γνώμη συντροφή καταπατά το δικαίωμα στο οποίο αναφέρθηκε ο Πρωθυπουργός, το δικαίωμα της εθνικής αυτοδιάθεσης. Αυτό κατά την γνώμη συντροφή πρέπει να το δούμε πιο βαθιά και πιο ουσιαστικά. Για να καταλάβει στο κάποιο, κατά τη γνώμη μας, ποταπότητα αυτής της κίνησης, ας σκεφτεί ότι θα ερχόταν, ας πούμε, κάποια χώρα δυνατότερη από εμάς στην γειτονιά, παραδείγματος χάρη η Τουρκία, και θα επέβαλε στον ελληνικό λαό για να μπει φιερυπίνα, ας πούμε, σε ένα αυριανό καινούριο ΝΟΙΕ, να αλλάξει το όνομά του, ας πούμε, από Έλληνας και Ελλάδα, το οποίο, ας πούμε, δεν αναγνωρίζει με αυτόν τον τρόπο καμία άλλη χώρα, σε Γρεκός, Γρεκία κτλ. Ποιος θα το δεχόταν? Αυτό είναι ένα σημαντικό ζήτημα, συντροφή, το οποίο πρέπει να το σκεφτούμε λίγο βαθύτερα. Αυτές οι πλευρές, συντροφή, δηλαδή, ας πούμε, ο αντιδραστικός, συνατοϊκός χαρακτήρας της συμφωνίας, η ένταξή του σε ένα ποταπό, ας πούμε, επίσης σκοπό, αλλά και η καταπιεστική πλευρά, συντροφή, της συμφωνίας από αυτή τη σκοπιά, καθόρισαν και τα μέσα επιβολής τους. Αλλά καθώς ασύντοφη και το γεγονός ότι και στους δύο λαούς, από διαφορετικές σκοπιές φυσικά, χωρίς να υποτιμήσει κανένας την επίδραση του εθνικιστικού ρεύματος και του παράγοντα, αλλά και από τους δύο λαούς, συντροφή, δεν έχει βρει τη συμφωνία. Αυτός είναι ο λόγος, συντροφή, που απαιτήθηκαν αντίστοιχα καταπιεστικά μέσα. Αυτό που έγινε, συντροφή, στο κοινοβούλιο των σκοπίων στη διάρκεια, πριν και κατά τη διάρκεια της ήτσης στη Βουλή, είναι ανύπαρκτος, ανίποτο. Μιλάμε, συντροφή, για απειλές επί απειλών, για εξαγορές ανοιχτές, χοντρές, για επισκέψεις, συντροφή, του πρέσβη των Ηνωμένων Πολιτειών στο ΒΕΜΡΟ, στα γραφεία του ΒΕΜΡΟ, δηλαδή του Κόμματος Αντιπολίτευσης, όπου καταλαβαίνετε τι μπορεί να τους είπαν, μέχρι ίσως και να τους υπενθυμίσαν ότι στην πρεσβεία της Σαουδικής Αραβίας ακούνε τραγουδάκια σφάλοντας ανθρώπους. Λέω για τους εκβιασμούς, συντροφοί, που γίνονται. Αλλά και εδώ, έθνης, σε ένα άρθρο του Παπαχελά, γνωστού για τη σχέση του με τον αμερικανικό παράγοντα και με το βαθύ αμερικανικό παράγοντα του παρελθόν, αναφέρεται στις πολυπίκυλες πιέσεις, ακόμα και τηλεφωνήματα της πρεσβείας εδώ, στην Ελλάδα. Το δε δημοψήφισμα στην Βόρεια Μακεδονία καταδικάστηκε στο τύπο εξώτερων, διότι, ας πούμε, το γράψανε εκεί που δεν πιάνει μελάνη, διότι δεν ήταν σύμφωνο με τις επιδιώξεις τους. Οι συμφωνίες, σύντροφοι, όλες οι συμφωνίες, οι διεθνείς συμφωνίες μεταξύ κρατών, πάντοτε, όταν υπογράφονταν, συνοδεύονταν από τις δοξολογίες αυτών που τις υπέγραψαν. Θα θυμίσω ή, ας πούμε, θα πω για ένα πάρα πολύ εύλογο ιστορικό παράδειγμα, την στιγμή που ο Πρωθυπουργός της Μεγάλης Βρετανίας, ο Τσάμπερλεν, κατεβαίνει από το αεροδρόμιο, από το αεροπλάνο,
στο Λονδίνο, κουνώντας στις φωτογραφίες τη Συμφωνία του Μονάχου. Λίγους μήνες μετά, η Συμφωνία έγινε κουρελόχαρτο και ξεκίνησε λίγους μήνες τώρα, ο δεύτερος παγκόσμιος πόλεμος. Συμφωνίες είναι αυτοί που δεν συνάδουν με τις γενικές, λαϊκές, εργατικές και ευρύτερες προοδευτικές και δημοκρατικές αναγκαιότητες μιας εποχής και που αντίθετα είναι εντάσσονται στις αντιδραστικές κινήσεις της εποχής και της ιστορίας, συμφωνίες οι οποίες δεν έχουν την έξοδο άστοθη, δεν μπορούν να μακροημερήσουν. Από εκεί και πέρα, σύντροφοι, γύρω από τη Συμφωνία των Πρεσπών υπήρξε και υπάρχει μια σημαντική αναδιάταξη στο ελληνικό πολιτικό σκηνικό. Δηλαδή, σύντροφοι, θέλω να πω ότι γύρω από τη Συμφωνία των Πρεσπών πλέον έχουμε μια κονιορτοποίηση όλων των ενδιάμεσων αστικών δυνάμεων μεταξύ ΣΥΡΙΖΑ και Νέα Δημοκρατία. Έχουμε συντροφεί μια λαιλασία του όλων των κεντρώων χώρων, κυρίως από την πλευρά του ΣΥΡΙΖΑ. Ο ΣΥΡΙΖΑ βγαίνει ενδυναμούμενος τότε από αυτή την υπόθεση, αλλά ταυτόχρονα συντροφεί ενδυναμούμενη, με κατεβασμένη την ισχύ της, βγαίνει συντροφεί και η Νέα Δημοκρατία, αλλά κυρίως το εθνικιστικό ακροδεξιό ρεύμα. Το οποίο μάλιστα έχει επιδράσει εντός της Νέας Δημοκρατίας σε πρωτοφανή βαθμό, σε τέτοιο σημείο που πλέον στήθηκε τα φυσιογνωμικά χαρακτηριστικά της Νέας Δημοκρατίας να μην είναι πλέον αυτοτελώς νεοφιλελεύθερα, αλλά να μετατρέπεται στήθηκε αυτό το κόμμα σε ένα κόμμα του εθνικιστικού νεοφιλελευθερισμού ή αν θέλετε του νεοφιλελεύθερου εθνικισμού. Αυτές είναι πολύ σημαντικές εξελίξεις, οι οποίες έχουν σημαντική επίδραση στο μέλλον της ταξικής πάρης στη χώρα μας. Όμως, κυρίως θέλω να δώσω το βάρος και να σκεφτούμε γύρω από το γεγονός ότι η αντιμπεριαλιστική, η αντικαπιταλιστική, η διεθνιστική αριστερά δεν κατάφερε να βάλει τη σφραγίδα της μέσα σε αυτή τη μάχη. Βέβαια, πρέπει να γνωρίζουμε ότι πάντοτε το πεδίο των ζητημάτων της εθνικής της διαπάλης γύρω από τα εθνικά ζητήματα είναι ένα δύσκολο πεδίο για το εργατικό, λαϊκό, για το κομμουνιστικό και ευρύτερα για το αριστερό κίνημα. Ωστόσο, σύντροφοι, αυτό που συνέβη στις μέρες μας είναι εξαιρετικά ανησυχητικό. Στην ουσία, σύντροφοι, η αριστερά, η αντιμπεριαλιστική, αντικαπιταλιστική, διεθνιστική και ταξικά πατριωτική αριστερά, μπορεί να πει κανείς, διχάστηκε για ακόμα μία φορά γύρω, διχάστηκε και ταυτόχρονα σύντροφοι ελκύστηκε, τραβήχτηκε, έγινε σε ένα μεγάλο βαθμό ουρά γύρω και από τους δύο πόλους. Και από τους δύο, όχι μόνο από τον ένα. Δηλαδή, σύντροφοι, όπως υπόθηκε, τμήματα της ηγεσίας του αριστερού ρεύματος, η ηγεσία του αριστερού ρεύματος και κατά αυτόν τον τρόπο η πλειοψηφία της ΛΑΕ, με τις τιμητικές εξαιρέσεις και τις αντιστάσεις των παρευρισκομένων, και αυτό δεν είναι σχήμα λόγου, η ουσία της πολιτικής γραμμής επίσης της ηγεσίας του ΚΚΕ αποτελούν σύντροφοι μια ταπεινωτική πολιτική ουράς απέναντι σύντροφοι γύρω από το ανερχόμενο εθνικιστικό ρεύμα. Κανένα σοβαρό αριστερό ριζοσπαστικό κίνημα δεν μπόρεσε να κερδίσει τίποτα με την τακτική του κούκου. Δηλαδή να καταθέτει στο το αυγό του στη ζεστή φωλιά ενός ξένου πουλιού. Αυτό που θα βγει θα είναι τέραση. Και ήδη οι περιπέτειες του συναγωνιστή Λαφαζάνη με το Κουντοκάναλο είναι μια προειδοποίηση που ελπίζουμε να παρθεί σοβαρά υπόψη. Αλλά σύντροφοι και ο τρόπος που χειρίστηκε το ΚΚΕ το ζήτημα, σηκώνοντας ας πούμε ένα θέμα το οποίο ήταν μέσα στις σημαίες του κομμουνιστικού κινήματος μέχρι πριν από χρόνια, έδειξε ότι η ηγεσία του ΚΚΕ για μία ακόμα φορά, σε σημαντικές στροφές της ιστορίας, τα τελευταία ειδικά χρόνια, επέλεξε σύντροφοι να
στηρίξει έμεσα, ειδικά τα τελευταία χρόνια, την μία από τις δύο κυρίαρχες μερίδες αστικής τάξης. Το 2015, στο δημοψήφισμα και πριν, η ηγεσία, η σημερινή ηγεσία του ΚΚΕ, επέλεξε να συνταχθεί με την κοσμοπολίτικη, ευρωκοσμοπολιτική αστική τάξη και τη γραμμή της, υποστηρίζοντας το ιστορικά ανέκδοτο σχήμα από αριστερή δύναμη ότι η έξοδος από το ευρώ θα αποτελεί καταστροφή για τον ελληνικό λαό. Τότε ήμασταν κάνουμε πλάτες στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Τώρα επέλεξε η στροφή να δώσει την κόντρα, όχι έστω γύρω στο θέμα σου το κυριότερο, του ΝΑΤΟ αλλά και των επιδιώξεων της ελληνικής ολιγαρχίας, τις οποίες έκανε κριτική, αλλά να σηκώσει τους τόνους ψηλά γύρω από ένα θέμα το οποίο ήταν από τα χαρακτηριστικά της. Επί δεκαετίες συντροφή με αντιφάσεις, όχι με σταθερότητα, αλλά τουλάχιστον συντροφή το ΚΚΕ, γενικότερα το κομμουνιστικό κίνημα, υπεράσπισε συντροφή τα δικαιώματα των μειονοτήτων, ακόμα και στις πιο ντροπαλές πλευρές του, μέχρι περίπου το 86, αλλά και έστω από το 92, υπεράσπισε συντροφή τα δικαιώματα των Σλαβομακεδόνων πολιτών στην Ελλάδα. Γι' αυτό συντροφή και οι Σλαβομακεδόνες, πολίτες στην Ελλάδα, μέχρι το 90 περίπου ήταν με την αριστερά και κυρίως με το Κομμουνιστικό Κόμμα Ελλάδας. Τώρα σκοφή, αυτό δεν ισχύει. Αλλά κυρίως σύντροφοι, το κύριο θέμα είναι ότι προς τις λαϊκές μάζες, προς εργατικές και λαϊκές πρωτοπορίες, έδωσε ένα σήμα. Ένα σήμα ότι εδώ δεν στυλώνει τα πόδια. Ότι υποκλίνεται. Και μάλιστα υποκλίνεται σύντροφοι στην αντιδραστική εθνικιστική πτέρυγα της αστικής τάξης και έμεσα και στη Νέα Δημοκρατία. Η άλλη πλευρά συντροφή, κυρίως τμήματα του αταξικού κατά τη γνώμη μου διεθνιστικής αναφοράς αριστερισμού, αλλά και του αντιεξαστικού χώρου, ο χώρος επίσης του κινηματισμού, επέλεξε είτε με ένα αριστερές επιφυλάξεις, είτε συντροφή ας πούμε με μία επιμονή στρεβλωτική μάλιστα της κατάστασης των σχέσεων μεταξύ πούμε, των δύο χωρών πούμε, και των δύο εθνικισμών να συνταχθεί με μία οπτική η οποία περίπου σύντροφη τασότανε με τον Σλάβο-Μακεδονικό εθνικισμό. Περίπου, δεν λέω ότι το έκανα. Και να συντάσσεται ή τουλάχιστον να συντασσόμαστε, να συμμαχούμε με τμήματα της Σλαβομακεδονικής αριστεράς, αριστερά στην Βόρεια Μακεδονία. Βεβαίως να συμμαχούμε στροφή, αλλά δεν μπορεί να κάνουμε και κριτική και σε αυτούς. Δεν μπορεί εδώ να κάνεις κριτική στο Λαφαζάνι, στο Κουτσούμπα, ότι υποκλίνονται στον εθνικισμό της ελληνικής αστικής τάξης και να μην κάνεις κριτική στους αγωνιζόμενους συντρόφους της Λέβιτσα, ότι υποκλίνονται στον Σλαβομακεδονικό εθνικισμό. Αυτά στροφή είναι μεγάλα ζητήματα και τα οποία οδηγούν τελικά σε λαθεμένες πολιτικές επιλογές, όπως το γεγονός του να μην κατεβούν στον δρόμο την ημέρα που ψηφιζόταν η συμφωνία στη Βουλή και να επιλέξουν μόνο την έστω ασωστή και αναγκαία αντίδραση στο εθνικιστικό συλλαλητήριο της Κυριακής. Αυτά λοιπόν σύντροφοι, σαν μερικές βασικές πλευρές, πώς είναι το χρόνο, στα 20, θα τελειώνω τώρα. Θέλω μόνο να πω σύντροφοι ότι αυτή η προσπάθειά μας, η προσπάθεια δηλαδή να συγκροτήσουμε μια καινούργια κατεύθυνση μέσα στην αριστερά, να υπερβούμε αυτές τις δύο καθηλωτικές πτωρές με διαλεκτικό τρόπο, απαιτεί σύντροφοι έναν δύσκολο και πρωτότυπο συνδυασμό ανάμεσα σύντροφοι στο αντικαπιταλιστικό περιεχόμενο της αντικαπιταλιστικής πάλης και στις αντικαπιταλιστικές αιχμές του αντικαπιταλιστικού αγώνα. Χρειάζεται σύντροφη μια νέα πρωτότυπη σχέση η οποία θα πατάει σύντροφη πάνω σε όλες τις κατακτήσεις του Μάρξ, σε όλη την πρωτοπόρα συνεισφορά του Λένιν, αλλά στη νέα εποχή για τη μελέτη της σχέσης ανάμεσα στο εθνικό και στο διεθνικό πρόβλημα. Χρειάζεται σύντροφη να δούμε την καινούρια κατάσταση η οποία εμφανίζεται μέσα από το βάθος της νέας εποχής, η οποία έχει διπλό πρόσωπο. Από τη μία πλευρά έχει μια τεράστια δυναμική διεθνοποίησης της εργασίας, διεθνοποίησης των μέσων παραγωγής, των μέσων επικοινωνιών, των μέσων μεταφορών,
που φτάνουν στην τροφή πολύ πιο κοντά την ανθρωπότητα από ποτέ, στο να κάνει στροφή το άμα της παγκόσμιας κοινότητας των συνεταιρισμένων παραγωγών. Απ' την άλλη όμως, η τροφή αυτή, η αντικειμενική τάση, η οποία εμφανίζεται διαστρεβλωμένα ως διεθνοποίηση του κεφαλαίου στην εποχή μας και στις ολοκληρώσεις, δεν μπορεί να ολοκληρωθεί ποτέ από τις δυνάμεις του κεφαλαίου, αλλά κάθε στιγμή η στροφή θα ναρκοθετείται από τη δεύτερη βασική αρχή και νόμο του κεφαλαίου, δηλαδή από τον ανταγωνισμό, που αδύρυτα στροφή ξανά παίρνει το πάνω χέρι και οδηγεί σε πολέμους και ανταγωνισμούς. Και από αυτή τη σκοπιά στροφή, ενώ η δική μας σημαία είναι η σημαία του διεθνισμού και όχι η πεσμένη σημαία του έθνους της αστικής τάξης, οι επαναστατικές και κομμουνιστικές δυνάμεις δεν μπορεί παρά να υπερασπίσουν κάθε εθνική καταπίεση, και με αυτή την έννοια η στροφή θα είναι πάντοτε η πιο συνεπής, οι πιο ολοκληρωμένες, οι πιο μαχητικές, σύμμαχες και πρωτοπόρες δυνάμεις στον αγώνα για τα εθνικά δικαιώματα ενάντια στην υπεραριστική καταπίεση και ολοκλήρωση. Ευχαριστώ πολύ. Έχοντας το προνόμιο να έχω ακούσει αυτά που είπαν οι συνομιλητές και συμφωνώντας σε πάρα πολλά σημεία, θα προσπαθήσω να προσθέσω στη συζήτηση ένα προλογικό σημείο και τρία σημεία. Το προλογικό. Θεωρώ χρήσιμο σε αυτές τις συζητήσεις να καταθέτει κανένας εξ αρχής τα εργαλεία και τις ιδεολογικές αναφορές με τις οποίες θα προσεγγίσει τις εξελίξεις. Γιατί σε αντίθεση με το κλίμα από ιδεολογικοποίηση των ημερών έχουν σημασία. Πρώτο εργαλείο κατά τη γνώμη μου απαραίτητο και από το οποίο όποιος υποχωρήσει θα βρεθεί σύντομα να υποχωρεί σε πάρα πολλά άλλα πράγματα, είναι η αναφορά και η κεντρικότητα της έννοιας του υπεριαλισμού. Από τη δική μας σκοπιά, συμφωνούμε απολύτως με την παράδοση του Λένιν, που πριν από 100 χρόνια μας προειδοποίησε ότι αυτή η πολιτική δεν είναι μια κακοήθεια ή μια απόφυση συγκεκριμένων κυβερνήσεων και κρατών, είναι ο καπιταλισμός σε ένα συγκεκριμένο, το ανώτατο, μέχρι τη στιγμή που έγραφε ο Λένιν, στάδιο του. Από αυτή την άποψη, και επειδή από τότε που έγραφε ο Λένιν έχουμε περάσει πάνω από 100 χρόνια, που ο καπιταλισμός επεκτάθηκε και αναπτύχθηκε σε πάρα πολλά σημεία του πλανήτη, είναι φανερό ότι σήμερα αυτή η έννοια δεν αφορά μια κούφτα χώρες. Άρα, δεύτερο σημείο, η υπεριαλιστική αλυσίδα. Ότι πρέπει να κατανοούμε αυτό το φαινόμενο σαν μια αλυσίδα, η οποία έχει ιεραρχία, έχει πάνω και ισχυρούς κρίκους, αυτό είναι εύκολο. Δεν είναι όλες οι χώρες ίδιες σε ισχύ. Δεν παραμένει η ισχύ όλων των χωρών ίδια. Υπάρχουν φαινόμενα σαν αυτά που ανέφερε ο σύντροφος, απολειών, υποχωρήσεων κλπ. Αυτό είναι εύκολο όταν βλέπουμε την αλυσίδα από πάνω προς τα κάτω, αλλά πρέπει να πιέζουμε τον εαυτό μας να τη βλέπει και από κάτω προς τα πάνω. Και να θυμόμαστε ότι αντιθέσεις και ανταγωνισμοί μέσα σε αυτή την αλυσίδα, ακόμα και από την πλευρά πιο αδύναμων οικονομιών ή πιο αδύναμων χωρών, όταν είναι σε αυτή την υπεριαλιστική εποχή, δεν μπορεί κανένας να ξεχνά ότι είναι ενδοϊμπεριαλιστικές αντιθέσεις. Και το τρίτο είναι η έννοια του υποϊμπεριαλισμού, μια έννοια που έφερε περισσότερο στην παγκόσμια συζήτηση η Νέα Αριστερά μετά το 68, η οποία είναι πλέον, κατά τη γνώμη μου, κεντρική στο να κατανοήσουμε, για παράδειγμα, το ρόλο της Βραζιλίας στη Λατινική Αμερική, μακρινό φαινόμενο, ή πολύ πιο κοντινά πράγματα, να κατανοήσουμε το ρόλο του ελληνικού και του τουρκικού κράτους στον ανταγωνισμό τους για κυριαρχία στην Ανατολική Μεσόγειο όλα τα τελευταία χρόνια. Σταματάω εδώ με τον πρόλογο. Άρα, στο πρώτο σημείο, η συμφωνία από τη μεριά του υπεριαλισμού. Είναι τελείως σαφές ότι οι πρέσπες έχουν υπαγορευτεί από αυτό που εκφράζει η στρατιωτική ηγεσία του ΝΑΤΟ, δηλαδή ένα συμβιβασμό συμφερόντων μεταξύ ΗΠΑ και ΕΕ, με προφανή πρωτοκατεδρία των ΗΠΑ. Και μάλιστα στην εποχή της κυβέρνησης Τραμπ, για όσους την υποστηρίζουν. Η στόχη είναι φανερή, η επέκταση του ΝΑΤΟ στα Βαλκάνια, η άμεση στρατιωτικοποίηση της πρώην Δημοκρατίας της Μακεδονίας, τώρα Βόρειας Μακεδονίας, η πίεση κατά τη γνώμη μου πάνω στη Σερβία ασφαλτικά για ένταξη στο ΝΑΤΟ και στην Ευρωπαϊκή Ένωση, και όλα αυτά συγκρότησης και συντροφή με ένα συγκεκριμένο τρόπο. Υπό συγκεκριμένες προϋποθέσεις και αποτυπώνοντας το συσχετισμό μεταξύ των τοπικών δυνάμεων
που θα αναλάβουν την υλοποίηση της συμφωνίας και τα μελλοντικά βήματα. Και από αυτή την άποψη αποτυπώνεται στη συμφωνία η πρωτοκαθεδρία του ελληνικού κράτους απέναντι, για παράδειγμα, στη Βόρεια Μακεδονία, και στο όνομα και στους όρους και πάλι λέγοντας. Και γι' αυτό δεν είναι δυνατόν να διαχωρίσουμε τα θετικά στοιχεία. Κατάλαβα πολύ καλά τι είπε ο σύντροφος ο Καλσόνης και δεν λέω ότι εννοούσε αυτό, αλλά πολιτικά δεν είναι δυνατόν να διαχωρίσουμε κάποια στοιχεία όπως το όνομα ή οι περιορισμοί των λεγόμενων αλληλοτροπισμών, θα έρθω παρακάτω, από τους πραγματικούς και μεγάλους στόχους της συμφωνίας που είναι αυτή που είπαμε. Υπάρχει μία υποτίμηση, μία τάση για υποτίμηση. Ότι έλα μωρέ, έτσι κι αλλιώς αυτά θα συμβαίνανε. Διότι οι κυβερνήσεις εκεί και στην Αλβανία και παραπέρα είναι συγκεκριμένες κατεύθυνσης και άρα προς τα εκεί θα πηγαίνανε. Συντρόφισσες και σύντροφοι, δεν είναι έτσι. Ο Γουέστ Μίτσελ έδωσε μια ενδιαφέρουσα συνέντευξη στην Καθημερινή που περιέγραφε την πολιτική των Ηνωμένων Πολιτειών ως μια προσπάθεια οικοδόμησης ενός στρατιωτικού και διπλωματικού τόξου από την Πολωνία ως το Ισραήλ. Πολωνία, Ελλάδα, Ισραήλ ήταν οι τρεις πυλώνες αναφοράς. Το τόξο αυτό οφείλει να έχει στρατιωτική και διπλωματική συνοχή. Και γι' αυτό από τη μεριά του ΝΑΤΟ και των Αμερικανών ήταν επίγουσες αυτές τις συνθήκες με φανερούς τους στόχους, τους είπαν οι προηγούμενοι σύντροφοι, στρατιωτική και διπλωματική πίεση στη Ρωσία. Και επειδή συνδέεται και με τις εξελίξεις στο κάτω άκρο, στην Ανατολική Μεσόγειο, κατά τη γνώμη μου αφορούν και τη στρατιωτική και διπλωματική πίεση στα λεγόμενα κράτη παραξίες, όπως τα θεωρούν πλέον οι Αμερικάνοι, το Ιράν και την Τουρκία. Αυτή η εκτίμηση για τη συμφωνία είναι καθοριστική για το πώς θα σταθούμε πολιτικά απέναντι στη συμφωνία. Κατά τη γνώμη μου, το όχι είναι υποχρεωτικό όσο βλέπει κανένα τη μεγάλη εικόνα. Και είναι εντυπωσιακό το ότι υπάρχουν πρόσωπα, ομάδες και οργανώσεις. Με κάποια από αυτά έχουμε βαδίσει μαζί σε αντιπολεμικές διαδηλώσεις, έχουμε βαδίσει μαζί σε διάφορες πρωτοβουλίες που μιλάνε για ένα διεθνιστικό ναι στη συμφωνία. Πρέπει να υπάρχει ένα όριο στις πατέντες. Να κάνεις διεθνισμό στα Βαλκάνια μαζί με τον Τραμπ είναι δυνατόν? Έχει πέσει μια ομοφροντία. Δείτε μετά την ψήφιση της συμφωνίας την ομοφροντία στρατιωτικών, πολιτικών, οικονομικών, διπλωματικών ηγεσιών που χαιρετίζουν τη συμφωνία. Είναι δυνατόν με αυτό το πράγμα να προωθηθεί η διεθνιστική πολιτική στα Βαλκάνια? Είναι δυνατόν να προσχωρήσει η αριστερά στην άποψη ότι το όχημα για την ειρήνη και τη συνεργασία στα Βαλκάνια είναι το ΝΑΤΟ? Πρέπει να μπουν όρια στις πατέντες, γιατί αλλιώς αυτού του τύπου οι υποχωρήσεις οδηγούν σε υποχωρήσεις εφόλιστης ή σε ευρύτερη κλίμακα, που κατά την γνώμη μου θα δούμε στο επόμενο διάστημα. Όπως στο επόμενο διάστημα θα δούμε και σε ευρύτερη κλίμακα την ανασύνθεση του ντόπιου πολιτικού σκηνικού που είδαμε ως πρώτη γεύση στη Βουλή και στο πώς διαλυθήκαν κόμματα και γίνανε οι ψηφοφορίες. Αλλά μένοντας ακόμα σε αυτό το σημείο και εμείς που προσανατολιζόμαστε στο αντινατοϊκό, αντιπολεμικό, αντιπεριαλιστικό όχι, πρέπει συντρόφισσες και σύντροφοι, για να καλυφθεί το ζήτημα που έβαλε κάποιος από τους συντρόφους ότι δεν ήμασταν αποτελεσματικοί, πρέπει να δουλέψουμε με φρεσκάδα πάνω σε αυτά τα ζητήματα. Έχουν περάσει πολλά χρόνια από τη μεταπολίτευση και το πολυτεχνείο. Δεν αρκεί η γενική αντινατοϊκή προπαγάνδα και εθνή. Πρέπει να δουλέψουμε με συγκεκριμένα και φρέσκα επιχειρήματα που κατά τη γνώμη μου, για να είμαι σύντομος, οφείλουν να έχουν σχέση με τις πολιτικές συνέπειες που θα έχει η συμφωνία, η πολιτική ζωή όλων των χωρών που αφορά η συμφωνία τίθεται, θα το έλεγα σε ένα γεωπολιτικό μνημόνιο, τίθεται σε επιτροπή, τίθεται σε κορσέ, σε πλαίσιο, με τις οικονομικές και κοινωνικές συνέπειες της συμφωνίας. Η Ελλάδα είναι μια χώρα που ξέρει πολύ καλά τι σημαίνουν οι εξοπλισμοί σε σχέση με το χρέος, τι σημαίνουν οι εξοπλισμοί με το κοινωνικό κράτος και ούτω καθεξής, αλλά και κυρίως τον κίνδυνο για την ειρήνη. Και εδώ πάλι όχι γενικά. Πάλι όχι γενικά. Η συμφωνία είναι το πρώτο βήμα για μια συνολική διευθέτηση.
κάθε φορά που υπάρχει αυτό το σύνθημα, όλες οι εκκρεμότητες αιώνων βγαίνουν στην επιφάνεια για να τακτοποιηθούν μέσα στη ρύθμιση. Και αυτό θα πυροδοτήσει τους εθνικιστικούς ανταγωνισμούς το επόμενο διάστημα στα Βαλκάνια. Απόδειξη. Τι έγινε ήδη. Με το που άρχισε η διαδικασία της συμφωνίας, άρχισε η διαδικασία της διευθέτησης των σχέσεων Σερβίας-Αλβανίας σε σχέση με τον Κόσοβο. Άρχισε η διευθέτηση των σχέσεων Ελλάδας-Αλβανίας. Θυμηθείτε τον Κουτιά που θεωρούσε πολύ εύκολο αυτό το ζήτημα. Η δήλωσή του ήταν την Τρίτη θα υπογραφούν τα προεδρικά δικαιώματα, διατάγματα. Θεωρούσε ζήτημα μιας εβδομάδας αυτή τη ρύθμιση. Αυτός ο πολύ έμπειρος και έχοντας περάσει από πολλές σχολές πολιτικός και διπλωμάτης, πιάστηκε κυριολεκτικά με τις πιτζάμες όταν αυτό που πυροδότησε αυτή η κατεύθυνση ήταν τα επεισόδια τύπου Κατσίφα από τη μία και από την άλλη πλευρά. Και επιτρέψτε μου, η ιστορία στα Βαλκάνια προειδοποιεί ότι σε σχέση με τη Μακεδονία υπάρχει και ένα άλλο ενδεχόμενο, το οποίο ήταν πολύ σημαντικό στις αρχές του 20ου αιώνα. Η σχέση μεταξύ Ελλάδας και Βουλγαρίας απέναντι στη Μακεδονία. Και είναι εξαιρετικά ανησυχητικό το αν και με τι πιθανότητες διαλυτικών εξελίξεων στη Βόρεια Μακεδονία, το γεγονός ότι για πρώτη φορά πέρσι το ΒΜΡΟ γιόρτασε την επέτειο του Ίλντεν μαζί με τους Βούλγαρους εθνικιστές. Ανοίγει όλη αυτή η διαδικασία μία κόλαση και η στάση που παίρνουμε σήμερα, κατά τη γνώμη μου, είναι μία πρόβα τζενεράλε για τα προβλήματα που θα κληθούμε να αντιμετωπίσουμε αύριο. Δεύτερο σημείο, γιατί η ελληνική πλευρά, η ελληνική κυρίαρχη τάξη και το ελληνικό κράτος προχωρεί και γιατί προχωρεί τώρα. Γιατί, για παράδειγμα, και το 2008 υπήρχε αυτή η δυνατότητα, αλλά τότε δεν κινήθηκαν. Και εδώ πρέπει να κάνουμε κάποιες παρατηρήσεις. Πρώτη παρατήρηση. Γνωρίζουν ότι κερδίζουν. Να το πω αρνητικά. Συντρόφισσες και σύντροφοι, αν οι κρατικές γραφειοκρατίες, οι στρατιωτικές, οι διπλωματικές και οι οικονομικές είχαν την εκτίμηση ότι ο Τσίπρας υπογράφει μια εθνομοιοδοτική συμφωνία, ο Τσίπρας θα έπεφτε την ίδια στιγμή, γιατί η κοινοβουλευτική δύναμη είναι αστεία. Δεν σώθηκε στη Βουλή. Έχει τη συνένεση του βαθιού κράτους, να το πω έτσι, το οποίο γνωρίζει ότι κερδίζει. Στο μεγάλο θέμα, στο όνομα, αυτό είναι αναμφισβήτητο. Και σε αυτό το πράγμα, ο λόγος του Τσίπρα στην Βουλή ήταν πραγματικά χωρίς απάντηση. Μία ρύθμιση που είχε προκύψει στον προηγούμενο γύρο εξελίξεων και την οποία αναγνωρίζαν 140 χώρες, μεταξύ τους η Ρωσία, η Κίνα και η Αμερική, ανατρέπεται χωρίς πόλεμο. Αυτό είναι μια συγκεκριμένη αποτύπωση μετέθεση. Δεύτερη παρατήρηση, κατά τη γνώμη μου η συμφωνία είναι το φυσιολογικό συμπλήρωμα του τι έχει οριμάσει στην άλλη άκρη του τόξου. Πράγμα το οποίο υποτιμάμε, παρόλο που στα λόγια καταγγέλνουμε. Ο άξονας Ελλάδα-Κύπρος-Ισραήλ είναι μια πολύ σοβαρή διπλωματική, στρατιωτική και οικονομική εξέλιξη, με την οποία, να το πω με όρους Σταύρου Λιγερού, το ελληνικό κράτος πάβει να είναι χώρα του Αιγαίου και γίνεται χώρα της Ανατολικής Μεσογείου. Είναι αναβάθμιση στρατιωτικο-διπλωματική μεγάλη σημασία. Κατά τη γνώμη μου, το άθροισμα αυτών των δύο, εξελίξει στην Ανατολική Μεσόγειο και δημιουργία ενδοχώρα στα Βαλκάνια μέσα από τη διαδικασία της συμφωνίας, περιγράφει μια καινούργια μεγάλη ιδέα. Στην οποία από το Σαμαρά, που έκανε πολύ ουσιαστικά βήματα προς αυτή την κατεύθυνση μέχρι τον Τζίπρα, ευθυγραμμίζονται όλοι. Σημείο 3 λοιπόν, για να μην αργήσω, η κριτική της αριστεράς μπροστά σε αυτά τα μεγάλα γεγονότα. Οφείλουμε να αρχίσουμε ο καθένας από τον οίκο του. Εμείς είμαστε στη ΛΑΕ και δεν σκοπεύουμε να αλλάξουμε αυτή μας την επιλογή εύκολα. Είναι σαφές ότι η πολιτική της ΛΑΕ απέναντι στη συμφωνία έχει σοβαρό πρόβλημα.
έχει μετακινηθεί από την αρχική επιλογή του αδυνατοϊκού αντιμπεριαλιστικού όχι, στο όχι στον αλυτρωτισμό. Στο ότι η συμφωνία αυτή είναι εθνομοιοδοτική συμφωνία. Η γνώμη μου είναι ότι αυτή η μετατόπιση πρώτον δεν επικοινωνεί με την πραγματικότητα. Η συμφωνία περιλαμβάνει ρυθμίσεις, διάβασε κάποια σημεία ο Δημήτρης. Για παράδειγμα, εγώ δεν ξέρω κανένα άλλο Βαλκανικό Σύνταγμα. Κανένα άλλο Βαλκανικό Σύνταγμα που να δηλώνει ότι η χώρα δεν έχει εδαφικές διεκδικήσεις έναντι των γειτόνων. Το δικό μας δεν το κάνει. Και όχι μόνο στο Σύνταγμα, δεν υπάρχει ένας κυβερνητικός παράγοντας, ένας, που να έχει δηλώσει επισήμως ότι όποιο θέμα θέλετε. Η Ανατολική Ομιλία έχει λήξει. Το ότι έχει λήξει, έχει λήξει. Δεν το δηλώνουν ποτέ. Μένει η γνώση. Και υπάρχουν διαδηλώσεις με κεντρικό σύνθημα και από πάνω μιλάει ο Θοδωράκης, Βόρεια Ήπειρος, Γη Ελληνική. Υπάρχουν ρυθμίσεις με τις οποίες αυτή η κριτική δεν επικοινωνεί. Και υπάρχει και ένα κλίμα με το οποίο δεν επικοινωνεί. Ο Μέρτζος, συντρόφισσες και συντροφοί, είναι ο κορυφαίος μακεδονομάχος του 90. Είναι ο καθοδηγητής των τιτάνιων συλλαλητηρίων του 90. Στην κριτική αναγνώστη του ότι δεν φοβάσαι τον αλυτρωτισμό των Σκοπίων, η απάντηση είχε ως τίτλο «Τι να φοβηθώ, ρε βλάκα». Ερωτηματικό. Η αυτοπεποίθηση του ελληνικού κράτους και ο πραγματικός σχετισμός δύναμης ανάμεσα στις δύο χώρες είναι αποστομωτικός. Περνάω έχοντας πει αυτά για τη ΛΑΕ και συμφωνώντας και με παρατηρήσεις που γίνανε προηγούμενα, σε σχέση με το ΚΚΕ, το οποίο σωστά υποστηρίζει την αιχμή με το όχι στο ΝΑΤΟ. Από εκεί και πέρα αναδεικνύει μια άλλη πιο σοφιστική υποτίθεται πλευρά του αλυτρωτισμού. Το ζήτημα της μακεδονικής γλώσσας και της μακεδονικής εθνότητας κατά την γνώμη μου πρόκειται για βούτυρο στο ψωμί του Τσίπρα και φάνηκε και αυτό στη συζήτηση στη Βουλή. Σε σχέση με τη γλώσσα, θα αισθάνεται συντρόφοι. Και ειδικά πολλοί από εσάς που είσαστε φοιτητές, έχουμε πλέον μια ξεφύλα επιστημονική. Η τοποθέτηση του Μπαμπινιώτη επιστημονικά είναι κυριολεκτικά για τα μπάζα. Διότι αυτή τη γλώσσα, τη γλώσσα που μιλάνε οι άνθρωποι και στη γειτονική χώρα και ως μειονότητα στην Ελλάδα επί πολλά χρόνια, είναι μια γλώσσα που επί έναν αιώνα η Ακαδημία των Αθηνών έδινε μάχη να μην τη χαρακτηρίσει βουλγαρική. Το Αμπεσεντάρ που είπε ο Τσίπρας στη Βουλή ότι το διακινούσαν οι κομμουνιστές στην Ταλσκέντρη, το διακινούσε το ελληνικό κράτος όλη την επικράτεια. Τυπώθηκε στην Αθήνα με έξοδα του Υπουργείου Εξωτερικών και ήταν τμήμα της διαμάχης όσο υπήρχε ο ελληνοβουλγαρικός ανταγωνισμός για τη Μακεδονία να μην αναγνωριστεί η γλώσσα βουλγαρική. Αυτό ισχύει μέχρι την περίοδο Μεταξά, οπότε η γλώσσα αυτή απαγορεύτηκε. Ποια είναι η μακεδονική γλώσσα, η μοναδική γλώσσα που ήταν απαγορευμένο να μιλιέται μέσα στην ελληνική επικράτεια. Με συγκεκριμένες ποινές. Το να βγαίνει ένα τμήμα της αριστεράς και να λέει δεν υπάρχει μακεδονική γλώσσα είναι ένα... Όχι μόνο το ότι από το 77 το ελληνικό κράτος δεν έχει αναγνωρίσει, αλλά όλα τα προηγούμενα συντρόφισσες και συμβούλοι. Και πιο σημαντικό είναι η ιστορία με τη μακεδονική εθνότητα. Και αυτό είναι πολύ παλιά ιστορία. Ο Ρήγας στο Θούριο, μια και τον θυμήθηκε ένα σύντροφος πρόσφατα στη Βρέθ, το 1790, στις εθνότητες που καλεί για εξέγερση ενάντια στην Οθωμανική Αυτοκρατορία, περιλαμβάνει τους Μακεδόνες με κεφαλή ομή. Ανδρή Μακεδόνας, ομή στα παιδιά. Το Ήλντερ. Ο μακεδονικός εθνικισμός εκείνης της εποχής, της προοδευτικής, συγκρότησε τις οργανώσεις του, έκανε το εθνικό του κίνημα και συντρίφθηκε από την Οθωμανική Αυτοκρατορία τον ελληνικό, τον σερβικό και τον βουλγαρικό εθνικισμό. Αυτό δεν σημαίνει ότι δεν υπήρχε. Και αν όλα αυτά θα μπορούσαμε να τα συζητάμε γενικά ευάερα και ευήλια, μέσα στην αριστερά έχουμε πρόσθετο λόγο. Όση κριτική και να έγινε απ' έξω από το ΚΚΕ με χυδαίο τρόπο, αλλά και μέσα στο ΚΚΕ με συντροφικό τρόπο, για το πόσο λαθεμένο ήταν το σύνθημα της ανεξαρτησίας της Μακεδονίας και της Τράκης
από τη δεκαετία του 20, ποτέ και κανένας δεν έφτασε την κριτική σε αυτό το σύνθημα στο ότι δεν υπάρχει μακεδονική εθνότητα, δεν υπάρχει μακεδονική γλώσσα, δεν υπάρχει καταπίεση απέναντι σε αυτήν την εθνότητα και τη γλώσσα. Και το έπαθλο για αυτή την γενναία στάση της αριστεράς ήταν ότι οι Σλαβομακεδόνες πολεμήσανε μαζί με την αριστερά στον Εμφύλιο. Είναι ακόμα ζωντανοί άνθρωποι και εν πάση περιπτώσει υπάρχουν πολλές ιστορίες να μην μακρύνω εδώ. Κατά την γνώμη μου και οι δύο αυτές προβληματικές στάσεις είναι παραδείγματα της πίεσης του ελληνικού εθνικισμού μέσα και στην αριστερά. Από την άποψη αυτή οφείλουμε να φτιάξουμε τις προοπτικές μας συνυπολογίζοντας ότι για μεγάλο διάστημα θα έχουμε την υποχρέωση που ανοίγει με το όχι αντινατοϊκό αντιπεριαλιστικό, όχι αριστερό και εργατικό, όχι διεθνιστικό, γιατί πάει μαζί με το ότι πρέπει από τα κάτω να ανοίξουμε το δρόμο για τις πραγματικές σχέσεις ειρήνης, φιλίας και συνεργασίας στα Βαλκάνια, που είναι προϋπόθεση και για να ιτηθεί το ΝΑΤΟ, αλλά στρόφισης και σύντροφοι και αυτή είναι η τελευταία μου κουβέντα, είναι προϋπόθεση για να αντιμετωπίσουμε και ο καθένας χωριστά και όλοι μαζί την κρίση, γιατί αλλιώς έχουμε παραδείγματα ότι απλώς δεν γίνεται.